Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια χαραντάν. Πάω 24 στα ραδιόφωνά σας εδώ στο Λίμπερο 107,4 12 με 2. Και λέμε με τον Νίκο Μοσκοβίτη σήμερα να μιλήσουμε για θέατρο. Πώς πέρασε χθες να μας πεις την Αντιγόνη του Σοφοκλή που είδες στο θέατρο Κήπου? Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα, φίλε. Δύο τραγωδίες μαζί δεν παλεύονται την ίδια μέρα. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Οι άλλοι του απογεύματος, κάποια στιγμή θα γινότανε. Απλά. Δεν έχουμε πλάκα όμως γενικά πώς αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ πάρα πολύ λογικό να θέλει χθες ο κόσμος του ΠΑΟΚ να δει την ομάδα, να δει την εξέλιξη, ξέρεις, τη βελτίωση κλπ. Και να τρώει μια αρχική ξενάρα, γιατί δεν ήταν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου, αυτό. Συνολικά, έτσι, σαν θέαμα, σαν ήταν σαν να βλέπεις μια προπόνηση, σαν να μην είχαν άλλες δυνάμεις. Νομίζω και το πρωί κάνανε προπόνηση κανονικά, Ναι. Το πρωί κάνανε προπόνηση. Ναι. Αλλά τώρα το να βγαίνεις και να πεις φέρτε παίχτες, πάρτε αμυντικό, δεν είναι δυνατόν να τρώσεις 4 γκολ. Τα ίδια δεν λέγαμε από την άλλη πλευρά όμως, μετά το μάτς με την Πρίζ, ότι ναι, οκ, κέρδισε, καλή εμφάνιση. Αλλά δεν ωραία πράγματα, αλλά εντάξει, δεν είναι ανάγκη τώρα να μείνεις και πολύ. Ας πούμε, φιλικά είναι. Η δουλειά αυτή είναι στα φιλικά. Να βλέπεις τι πάει καλά και τι δεν πάει. Χθες είδες αρκετά που. Όχι αρκετά. Για μένα δεν είναι τόσο πολύ. Ατομικά λάθη και αυτό το θέμα με εκείνο το τέταρτο, το οποίο ήταν. Εφιαλτικό. Ολικό το blackout. Εντάξει, όταν δρώσει 3 γκολ μέσα σε 10 λεπτά, 8 λεπτά, ξέρω εγώ, 15 λεπτά. Και όπως δεν είναι για ενθουσιασμό όταν βάζει 14 γκολ στην. Πώς τη λένε την ομάδα εκείνη την ερασιτεχνική, όπως δεν είναι για ενθουσιασμό όταν κάνεις μια καλή εμφάνιση με την Πρίζ γιατί κερδίζεις με 2-0 μια ομάδα που είναι ανάλογο επίπεδο με σένα, όχι πιο υψηλό. Έτσι δεν θέλει και απογοήτευση όταν θα παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι, ένα φιλικό με τη Στεάουα και θα χάσει με 3-4. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Φιλικά είναι αυτή η δουλειά. Κλασικό, χθες, κλασική εικόνα όπου γίνεται ένα σουτ και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι έχει τα ρεφλέξ και το χρόνο και την ώρα ο Βελίδης να πέσει και να το βγάλει. Αλλά κάνει όλη την κίνηση σωστά, πολύ αργά όμως. Και μπαίνει μπάλα μέσα και λέω, εντάξει ρε φίλε, δηλαδή είναι τα παιδιά εκεί 10 μέρες. Τρέχουνε, δεν κάνουν και τίποτα άλλο, τρέχουνε. Έτσι, και γυμνάζονται. Εντάξει. Λογικό είναι να βγουν και τέτοιες ημέρες και τέτοιες εμφανίσεις και να χάσει ο ΠΑΟΚ από μια ομάδα που εντάξει δεν είναι και αμεληταία ποσότητα. Και βέβαια, όταν λέμε έχασε, εντάξει, θα μπορούσε και να μην χάσει. Έτσι όπως. Ναι, δηλαδή, παίχτηκε χθες ένα παιχνίδι. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Με 3-1 στο παιχνίδι χθες, δεν είχε κάποια βασική ενδεκάδα. Δηλαδή, δεν ήταν. Να πεις, ήταν ένα μίξ, μια μίξ κατάσταση. Ωραία πάσα δίνεις τώρα. Ακριβώς σε εκείνη τη φάση που κερδίζουμε 3-1, λέω, τι γίνεται τώρα, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, καταλάβεις, δεν. Και ξέρεις, θα μπορούσαν να βγουν και. Δηλαδή, πες ούτε σαν εντεκάδα, ούτε σαν παιχνίδι. Γιατί ούτε και παιχνίδι παίζαμε κάτι αμαράμαν. Λογικό είναι, ρε φίλε, ακόμα δεν μπορούν να βγουν. Ούτε συστήματα, ούτε αυτοματισμοί. Ο ΠΑΟΚ χθες τα γκολ του. Άσο το αυτόν κόλτο που έφαγε εκείνος ο παλίκαρος. Έξυπνος όμως, το έπαιξε τραυματίας και έφυγε κατευθείαν. Έξυπνος. Δεν κάθισε εκεί πέρα, συνεχίζει να παίζει. Ναι, το ναι, που έφαγε τον κόλ, έφυγε στον πάγκο, χτύπησα, δεν είμαι καλά. Έβαλε δύο γκολ αποστημένα. Είχε άλλες δύο-τρεις καλές φάσεις αποστημένα. Μία πολύ καλή με τον Μάτος και είχε μία ακόμα φάση. Όχι, δύο καλές φάσεις είχε στο κανονικό παιχνίδι. Και τρία γκολ. Άμα το πιάσεις έτσι, η εμφάνιση του Ρουμένου ήταν καλή. Το θέμα είναι. Από τη μέση και προς τα ήταν καλή, έτσι. Το θέμα είναι πίσω τι γίνεται. Και τα γκολ που έφαγε πίσω είναι. Τα δύο είναι ατομικά λάθη πολύ παιδικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή και στη φάση εκεί πέρα που βάζει τον γκολ το δεύτερο από τη χάνη του Τζιόλου που κάνει πάσα ο Βελίδης στο Τζιόλου που έχει πίεση. Τέλος πάντων γίνεται το λάθος εκεί πέρα και βέβαια τον τέταρτο γκολ το οποίο γυρνάει ο άλλος με πλάτη και ο Βελίδης νομίζει την μπάλα πάει out, την αφήνει και πηγαίνει μέσα. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Και νομίζω. Έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον εμένα ο Ήβης χθες, ότι όχι να το ήθελε κάτι τέτοιο. Όχι αλλά... να το επεδίωξε. Ναι, δηλαδή, αλλά ίσως αλλά... και να το περίμενε κάπως, ρε παιδί μου. Έτσι μου φάνηκε με τις δηλώσεις του χθες. Δηλαδή, τον είδα, όπως τον είδα, ούτε ενθουσιασμένο στα δύο τα φιλικά τα πρώτα. Δεν ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο προπονητής θα έπρεπε να βάλει, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει συνολικά 15 παίχτες, να κρατήσει τους 11 για 70-80 λεπτά. Να δείξει ένα σχήμα, να δείξει ότι το θέλει το μάτσο, ότι πάει να το πάρει. Ήτανε μια καλή προπόνηση.
Έτσι το είδα εγώ. Ναι, δηλαδή, και εγώ νομίζω ότι είδαμε και. Είδα κάποιες κινήσεις και στις οδηγίες που έδινε και στις αλλαγές που έκανε και σε εσωτερικές αλλαγές mm-hmm. που συνέβησαν, όχι μόνο τις κανονικές αλλαγές, που έδειχνε ότι παιδιά, cool, θέλουμε να δούμε πράγματα. Ναι, και... Γιατί έχουμε λίγες μέρες ακόμα στην Ολλανδία και όταν θα γυρίσουμε πρέπει να μπούμε στην τελική ευθεία. Και είχε, και μία ενδεκα... είχε δύο ενδεκάδες. Δύο ενδεκάδες. Εντάξει. Η παίξη που χρησιμοποίησε χθες νομίζω ότι ήταν αυτή που έχει στο μυαλό του στα πρώτα παιχνίδια για βασικούς, μπερδεμένη. Με άλλους που είναι ίσως πιο πίσω. Ναι. Αυτό είδα εγώ χθες. Δηλαδή δεν διαχώρησε να κάνει. Όχι. Και νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο που είχε πιο normal ενδεκάδα, ρε παιδί μου, ή τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό περισσότερους βασικούς, ας το πούμε έτσι, νομίζω ότι ήταν τα πιο καλή. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο πάω. Είναι και μια εικόνα το ότι στο ένα ημίχρονο τρως 4 γκολ και στο άλλο δεν τρως κανένα. Και τα τρία τα έφεγες μέσα σε 8 λεπτά. Έτσι, ναι, ναι. Από τα τέσσερα. Πάντως ήταν ένα παιχνίδι γενικά που ήταν αλλού για αλλού. Δηλαδή γενικά. Ναι, το πρώτο παίχτηκε μήχρονο... και σε άλλους ρυθμούς. Ήταν πολύ, πολύ ροκ το πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια. Και σε ένταση και σε μια ιδιαίτερη αφέλεια έτσι κλπ. Ήταν, παιδί μου, σαν να βλέπεις πραγματικά μια προπόνηση. Δηλαδή αν κάποιος μου έλεγε ότι είναι όλοι στην ίδια ομάδα, θα το πίστευα. Ναι. Και η μεν και η δε, καταλαβες. Και παίζει ένα οικογενειακό δίτερμα, ας πούμε. Δεν ήταν ακριβώς φιλικό. Το οποίο δεν είναι. Εγώ ξέρω τα λέω αυτά. Ούτε δικαιολογίες ψάχνω. Απλά για να μην τρελαίνεται κάποιο κόσμο. Εμένα τώρα ο συνέδριο μου Γιάννη έβγαλε συμπέρασμα ότι. Που έχει παίξει και μπάλα. Δεν έτσι. Κάνει ο τάδε. Όχι. Θέλουμε, και... θέλουμε αμυντικούς. Ρε φίλε, κάτσε. Εδώ ο Πάοκ έχει βγει και έχει πει και αυτό πρέπει να ξέρει η πιάτσα. Έτσι. Δες τώρα. Πώς πρέπει να σκέφτεσαι λίγο. Ναι. Σαν Πάοκ πρέπει να σκέφτεσαι. Ναι. Και όχι σαν ο Γιάννη που χθε επειδή ήσουν κουρασμένο, κάτσε και είδε ένα μάτσο ξενέρωση επειδή δεν σ' άρεσε ή ήθελε να δει τον Πάοκ να πετάει, να βγάλει ξαφνικά όλα τα αποθυμένα σου. Λοιπόν. Η πιάτσα δεν πρέπει να ξέρει ότι ο Πάοκ θέλει κεντρικό αμυντικό. Γι' αυτό πήραμε τον Κρέσπο να καβατζωθούμε και να διαπραγματευτούμε αλλιώς μέχρι το τέλος των μεταγραφών έναν κεντρικό αμυντικό. Αν ο Ιαπωνέζος, λέει που λέει τι είδε ο Ιαπωνέζος. Ναι. Αν ο Ιαπωνέζος από το χθεσινό μάτς είδε ότι ο Πάοκ θέλει κεντρικό αμυντικό, κακό είναι αυτό για τον Πάοκ. Δηλαδή ο Πάοκ δεν βιάζεται, δεν ψάχνεται να πάρει κεντρικό αμυντικό. Και εγώ από ό,τι αντιλήφθηκα, τα γκολ προκλήθηκαν. Και επειδή υπήρχε και μια αλφα, πώς να σου το πω, κούραση ρε παιδί μου, πνευματική έτσι, ότι ναι. Όχι. Εντάξει ρε φίλε, είμαστε τώρα εδώ που είμαστε. Εγώ να μην σου πω τα τρία από τα τέσσερα, γιατί το ένα εκείνο που βγάζει ο Βελέτης και πηγαίνει πάνω στο κεφάλι του Ντόρια, το 3-3, είναι και λίγο ατυχία, εντάξει. Θα μου πεις, θα μπορούσε να διώξει πιο πλάγια. Οκ. Okay. Δεν το πήγε χθες καθόλου το Βελίδη. Δηλαδή είναι κόλλα ναι, ναι, ατομικά λάθη. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο. Δεν μπορεί να βγάλει το προβλέψει. Ναι. Και ούτε έτσι. Και να πει δεν κάνει ο τάδε. Επειδή έκανε ένα αμυντικό λάθος. Ακριβώς. Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή στο επόμενο παιχνίδι αυτό που έκανε το αμυντικό λάθος μπορεί να είναι καλύτερο. Δηλαδή δεν είναι. Αν εξαιρέσει το πρώτο γκολ που ήταν από το corner, που προφανώς ήταν ένα θέμα γενικότερα και ατομική προσπάθεια και γενικότερα τη ζώνη στην άμυνα, ό,τι και αν ήταν αυτό, τα άλλα τα γκολ είναι ατομικά λάθη. Τα οποία συμβαίνουν. Εχθές συνέβησαν πολλά. Ναι. Εκείνα το δεκάλεπτο στο τέλος, το πρώτο ημιχρόνου. Και μπήκανε τελικά. Πάνω, εγώ νομίζω ότι γκολ. Δεν θα σταθούμε και πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχει μπει σε μια τελική ευθεία προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ και το σημαντικό είναι να βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα οργανωτικά και σαν προπόνηση. Το τι άλλο θα δούμε στα δύο φιλικά αυτά μπορεί και να προσανατολίζει. Νομίζω... Ο ΠΑΟΚ, δηλαδή μένουμε στην εικόνα την προηγούμενη ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ έχει κάποια ευχάριστα προβλήματα να λύσει, όπως το να αποφασίσει ο προπονητής του ποιοι είναι αυτοί που έχουν ένα σχετικό προβάδισμα. Mm-hmm. Όχι αυτοί που έχουν προβάδισμα επειδή ήρθαν μια εβδομάδα νωρίτερα να κάνουν προετοιμασία. Αυτοί που πραγματικά είναι καλύτεροι, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχει σχεδόν δύο εισάξιες εντεκάδες, πώς θα διαχειριστεί όλο αυτό πριν αρχίσουν και τα φυσιολογικά προβλήματα που μπορεί να έχει μια ομάδα. Δηλαδή κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες υποχρεώσεις. Επίσης μπορεί να χάσεις πέντε φιλικά, να τα χάσεις που λέει ο λόγος, και στα πρώτα παιχνίδια του Champions League να είσαι εκεί που θέλεις και να είσαι έτοιμος. Όσο το δυνατόν πιο έτοιμος γίνεται. Μάλλον γιατί. Πιο έτοιμος από τους άλλους. Είναι το πιο σωστό. Ναι, να είσαι έτοιμος δεν γίνεται, αλλά να είσαι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Οπότε δηλαδή τα φιλικά κερδίζεις, χάνεις, κάνεις καλή εμφάνιση, κάνεις άσχημη εμφάνιση, πολλές φορές. Δεν έχουν και τόσο σημασία για εμάς. Ο προπονητής προφανώς και βλέπει περισσότερα πράγματα και καταλαβαίνει σίγουρα περισσότερα από εμάς. Απλά επειδή υπάρχουν τα φιλικά πλέον είναι παντού, δηλαδή μπορεί να τα δει οποιοδήποτε, πολλές φορές
μένουμε σαν να μιλάμε για ένα κανονικό παιχνίδι. Δεν είναι ένα κανονικό παιχνίδι, είναι φιλικό. Έχει διάφορους παίχτες που παίζουν για να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Μα μόνο θες τα προβλήματα που γεννήθηκαν σήμερα, έτσι. Δηλαδή αρχίζουν. Κάποιος έχει ίωση. Ναι, άλλος ένιωσε ένα πόνο. Άλλος ήταν ανέτοιμος, κακός μπήκε, το έκρινε το τμήμα το ιατρικό, τον έστειλε να κάνει μόνος του. Θα πρέπει να αρχίσουμε έτσι να αντιμετωπίζουμε την ομάδα. Σαν έναν οργανισμό που συνεχώς έχει θέματα. Τώρα, το χθεσινό θέμα ήταν ότι δεν πήγε καλά το φιλικό. Ωραία, εντάξει. Είναι πράγματα τα οποία στην καθημερινότητα δεν μπορούσαν να γίνουν. Και αν ο ΠΑΟΚ νικούσε, δηλαδή 4-1 θα γινόταν, ότι είναι σούπερ. Ότι όλα είναι καλά. Όπως όταν κερδίζεις σε τέτοια παιχνίδια, δεν πρέπει να έχεις κάποια μεγάλη. Πώς το λένε, κάποιο μεγάλο ενθουσιασμό. Έτσι και σε παιχνίδια τα οποία δεν κερδίζεις, τέλος πάντων έχεις θέματα και δέχεσαι και 4 γκολ όπως θες. Ναι, να προβληματιστείς, ναι, να δεις τι πήγε λάθος, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, τώρα να τους βγάλεις όλους ό,τι θέλεις, όπως λες και εσύ που σου λέει ο δικός σου, ότι θέλει παίχτες στην άμυνα, ότι μπορεί να θέλει ένα ακόμα επιθετικό, ότι ξέρω εγώ θέλει στο κέντρο. Εντάξει. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε αυτές τις καθιερωμένες συνδέσεις 2 με την Ολλανδία. Έχουμε έτσι και διάλογο μαζί σας μέσα από την ομάδα μας, το ΠΑΟΚ 24 στον Λίμπερο, 107,4 στο Facebook. Αν δεν έχετε μπει, μπείτε. Δεν θα σας πήρξουμε, δεν θα έχουμε συνεχίσει αναρτήσεις και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά μια σχετική ενημέρωση για το τι συμβαίνει εδώ και στο ΠΑΟΚ 24 ιντερνετικά, μέσα από το paok24.com και μέσα από τη ραδιοφωνική εκδοχή του Καθημερινά 12 με 2. Θα τα μαθαίνετε γρήγορα, μπορείτε και να γράψετε και την άποψή σας, να μας πείτε 2-3 πράγματα. Και σε μεσικά FM και ενώ ονοματεπώνυμο αυτό που θέλετε στο 54526 και φυλάξτε κάποια μηνύματα, δηλαδή μπορείτε και σαν συμμετοχή στους διαγωνισμούς που τρέχουν να κάνετε, αλλά παράλληλα να μας γράψετε και αυτό που θέλετε, να μπείτε στη φάση της κουβέντας σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εννοείται. Αργότερα, ποιοι είναι οι διαγωνισμοί. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ο πρώτος και πιο ενδιαφέρον είναι αυτός της Data Labs, η οποία συνεργασία με το Libero σας δίνει μια πλήρη ετήσια υποτροφή αξίας 1.900 ευρώ, είτε για το διπλώμα πληροφορικής είτε για το διπλώμα τουρισμού. Το διπλώμα πληροφορικής σας δίνει δυνατότητα να αποκτήσετε εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση ενός μεταπτυχιακού στο προγραμματισμό και ανάπτυξη λογισμικού για υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Το διπλώμα τουρισμού σας δίνει κατάρτιση για να μπορείτε να δουλέψετε άνετα σε οποιοδήποτε πόστο ενός ξενοδοχείου, σέρβις και μπαρ μέχρι ρεσεψιόν και διοικητική υποστήριξη από τα Data Labs, αυτή η προσφορά στην Εθνική Αμήνη 14α. Πότε θα γίνει η κλήρωση? Ενώ στο 54526. Ναι, ονοματεπώνυμο και την ειδικότητά σας. Και ό,τι θέλετε, είτε τον τουρισμό είτε την πληροφορική. Ναι. Και η κλήρωση θα γίνει την άλλη Δευτέρα, 25 Ιουλίου, στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ χρήσιμο δώρο. Και ακριβώς τα 1.900 ευρώ. Αλλά και πολύ χρήσιμο, γιατί εκτός ότι θα πάρετε μια υποτροφία, μετά μπορείτε να πάτε να δουλέψετε μέσα από αυτό. Και είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, ειδικά για την εποχή που είμαστε. Έτσι. Ωραία. Αυτά από την Data Labs. Να πούμε ότι στο πρώτο μέρος έχουμε χορηγό την Αναδομό, την εταιρεία που κυριολεκτικά έχει συνδυάσει το όνομά της με τον ΠΑΟΚ και με το ΠΑΟΚ 24, χορηγό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Πηγαίνετε Αγία Σοφίας 18 στον έκτο όροφο και ζητάτε εκεί την γνώμη, τη συμβουλή των παιδιών σε θέματα ηχομόνωσης, θερμομόνωσης, σε θέματα ενεργειακά δηλαδή, σε θέματα διακόσμησης για το σπίτι σας και βέβαια ανακαινίζετε το μπάνιο, το σαλόνι, ό,τι θέλετε. Στις καλύτερες δυνατές τιμές και με άτοκες δόσεις χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 231-1-2311 δηλαδή, 241-508 και να κλείσετε ένα ραντεβού, να πάτε στην Αναδομό, η οποία σας βρίσκει και σπίτι και να αγοράσετε και να νοικιάσετε. Μαζί μας φυσικά και η Οτέκο, 10-20-30 το τηλέφωνο για να πάρετε και να κλείσετε άμεσα και γρήγορα κταίο για το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι σας και με προσφορές από τον Οτέκο μείον 10% η έκπτωση στους ελέγχους λόγω των 10 χρόνων της Οτέκο και βέβαια με την Οτέκο Club Card είστε πάντα κερδισμένος. Σας δίνεται δωρεάν σε όλους αν ανταμοιβή για τα 10 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. 10-20-30 το τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού. Αργότερα φυσικά λίγο μετά το διάλειμμα εννοείται θα πάμε στην Ολλανδία να πάρουμε ενημέρωση από εκεί. Υπάρχει κινητικότητα και στο βόλεϊ καθώς χθες ο ΠΑΟΚ κινήθηκε και φέρνει σχετικά άμεσα παίχτη στη θέση του Κάλβο με το πρόβλημα που προέκυψε, τον Σέρβο, τον 33χρονο, τον Βλάντο Πέτκοβιτς. Και αυτός ένας παίχτης με μεγάλη εμπειρία και υψηλού επίπεδου. Το κενό αυτό που δημιουργήθηκε κλείνει σιγά σιγά στον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Ο παίχτης είναι να έρθει.
Και πραγματικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και διαφορετική από του Κάλβο, γιατί ο Κάλβο ήταν 19 και κουβανός, ο Πέτκοβιτς είναι Σέρβος και είναι και 33 χρόνια. Μεγαλύτερη εμπειρία και διεθνής. Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση παίχτη που έρχεται στον ΠΑΟΚ. Είπαμε εδώ, διάλειμμα, θα πάμε προς Ολλανδία να πάρουμε ενημέρωση. Δεν είναι μόνο το φιλικό χθες, έτσι, έχει διάφορα θέματα. Είναι και ο ΜΑΚ πάνω. Έχει διάφορα. Κάτσε κάτω. Ναι. Έχει διάφορα θέματα από χθες. Θα τα συζητήσουμε όλα από Osterbeck. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Και... Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Η ώρα είναι 1:20. Η σύνδεσή μας με την Ολλανδία και το Osterbeck θα γίνει κανονικά σε λίγο. Με Νίκο Μοσχοβίτη μας στο στούντιο και Άκη Σακισλόγλου πηγαίνουμε ως τις 2. Συζητήσει για διάφορα project στους διαδρόμους του Λίμπερο. Ναι. Εδώ που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Το πρόβλημα, καλά το είπα, μπερδεύτηκα. Το πρόβλημα της νέας σεζόν. Νομίζω ότι θα πάθετε πλάκα με αυτά που σχεδιάζουμε έτσι, εδώ πέρα. Έτσι, στους διαδρόμους σχεδιάζονται. Έτσι, γίνονται τα καλύτερα σχέδια. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω ο διευθυντής τι λέει. Εντάξει, αυτό θα ενημερωθεί τελευταία στιγμή. Υπάρχουν πάντως μηχανογραφίες και συζητήσεις και πολλές. Και ενδιαφέρουσες. Ναι. Καμιά φορά ξέρεις πάνω στην κουβέντα προκύπτουν οι καλύτερες ιδέες. Δεν το συζητάω. Βέβαια. Έτσι είναι. Να πω μια ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη Σύνδο. Διαβάζω εδώ στο Newsfish ότι σύμφωνα με δηλώσεις του Γιάννη Μουζάλα, το κέντρο φιλοξενίας θα κλείσει μέσα στο επόμενο διάστημα. Στη Σύνδο αυτό, Ναι. Ναι. Λόγω, λέει, των κακών συνθήκων που επικρατούν σε αυτό, τόσο για τους πρόσφυγες όσο και για τους εργαζόμενους. Και επίσης να πούμε ότι η Ράνια Ιαντονοπούλη, που είναι αναπληρώτρια υπουργός εργασίας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και κάνει επισκέψη σε κέντρα φιλοξενίας, όπου θα προσληφθούν, λέει, και για εργασία 2.500 άτομα. 2.500 άνθρωποι θα προσληφθούν μέσω ενός ειδικού προγράμματος, διότι έχουν έρθει λεφτά, ευρωπαϊκά λεφτά, για τους πρόσφυγες σε αυτά τα κέντρα φιλοξενίας, όπου ζουν αυτό το διάστημα οι πρόσφυγες και περιμένουν την μετάβασή τους αρχικά στην Αθήνα και σε δεύτερο χρόνο, μετά από 15-20 μέρες, στη χώρα όπου τους έχει δεχτεί, διότι πλέον... Δεν ξέρω γιατί σύντομα τι γίνεται. Προσφάτως που πέρασα εκεί πίσω από τα βασιλικά που έχει κάτι εγκαταστάσεις, δεν ξέρω τι πάμε ήταν δρόμο που ήταν εκεί και απλά πέρασα από εκεί, ναι. Στον δρόμο και με αυτό που είδα, δηλαδή κοιτούσα, έλεγα είναι δυνατόν να είναι εδώ πέρα, δηλαδή ήταν κάτι, τι εγκαταστάσεις, δηλαδή ήταν κάτι κλειστό, δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια και ήταν εκεί. Πέρασαν μέσα από τα σύννεφα κάποιοι βλέποντας αυτές τις εικόνες, αλλά αυτή είναι η ιστορία εδώ και ένα χρόνο συμβαίνει. Εντάξει, όποιος πάει μπροστά σε τέτοια γεγονότα, σε τέτοια μέρη, στο Χέρσο, στην Ιδωμένη παλαιότερα, γιατί τώρα έχει κλείσει η Ιδωμένη, στη Σύνδο, στα Βασιλικά, στην Ευκαρπία, στο Ρεόκαστρο. Είναι κόσμος ο οποίος ζει. Πόσο με έβλεπε στις σκηνές το 78 όταν έγινε ο σεισμός και ζούσαμε για λίγες μέρες σε αντίσκηνα. Ναι. Έτσι ακριβώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Ευτυχώς βοηθάει λίγο και ο καιρός. Και... Λοιπόν, έχουμε σύνδεση με αυτό. Αυτή είναι μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο εκεί τη Σύνδο. Ότι μέσα στο επόμενο διάστημα κλείνει το κέντρο φιλοξενίας εκεί. Λοιπόν, θα πάμε στην Ολλανδία. Θα μιλήσουμε με τον Δημήτρο Μπατζόγλου. Φυσικά η επικοινωνία μας με την προετοιμασία του ΠΑΟΚ είναι μια προσφορά από τις τέντες Γιώργος. 4:30:11. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για να έρθει στο σπίτι σας χωρίς καμία επιβάρηση, να κάνετε μελέτη του χώρου για να έχετε σκιά και δροσιά. Στην Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική πλέον, στις Σέρες, στη Δράμα, στην Κατερίνη, παντού είναι οι τέντες Γιώργος. Δημήτρη Μπατζόγλου, καλημέρα. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Τι γίνεται? Καλά είμαστε εσείς? Καλά, ωραία. Καλά, μια χαρά. Ωραία. Τι γίνεται στην... δεν ξέρω αν έχει κρύο και σήμερα. Έχει το γνωστό άθετο καιρό που τα σύννεφα τρέχουν στον ουρανό, λες και κάνουν sprint. Αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό αλλάζει ο καιρός. Ναι. Επειδή είμαστε αρκετά ψηλά έτσι προς βουνά. Θάλασσα. Όχι, είναι πια βουνά. Προς θάλασσα. Γι' αυτό εδώ τρέχουν τα σύννεφα από το νεάρι και τα λοιπά και αλλάζει ο καιρός κάθε... Εκεί ανεβαίνεις ψηλά και έχει θάλασσα στο τέλος. Πώς γίνεται αυτό, ρε? Ναι. Αυτό ακριβώς. Βλέπουμε μια παράξενη προπόνηση και το παράξενο έχει να κάνει με το ότι προπονούνται αυτή τη στιγμή 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 άτομα.
Μόνο. Ναι, μόνο. Από τα 32, ναι, άμα ναι. βάλω και το Μακ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι είναι παράξενη, γιατί έχουν προκύψει διάφορα από χθες. Καταρχάς είναι ένα μεγάλο γκρουπ παικτών που έπαιξε λίγο παραπάνω από 45 λεπτά και τρέχει στο δάσος, κάνει ατομικό. Είναι ο Μακ που είναι στο γυμναστήριο, είναι ο Μπρίκιτς ο οποίος αρρώστησε. Αρρώστησε. Ναι. Είναι αυτό που λέμε, κακή, κακή αρχή. Το να έρθει πρώτη μέρα σε μια ομάδα και να είσαι άρρωστος είναι λίγο. Λίγο του Μπρίκιτς, ναι. Είναι... τον μιλήσαμε παραπάνω νομίζω πως πρέπει. Πες του μετά... ότι επειδή βλέπω έχετε καλές σχέσεις, φοράτε και ίδιες βερμούδες, την τρίτη ναι. φορά δεν θα τον πιστέψουμε. Μία βαλίτσες, μία ίωση. Ναι, εντάξει. Ατύχεις. Εντάξει, είναι και σέρβος δηλαδή. Ναι, πάει το μαστάλα. Ο Λέοβατς λίγο στο γόνατο, ο Τζιόρντ λίγο στους προσαγωγούς. Ο Πέλκας έχει ένα βήχα παράξενο εδώ και μέρες και πλέον τον πήγαν στο γιατρό γιατί δεν φεύγει ο βήχας. Πολλά μαζεύτηκαν πάρα πολλά και λείπει, επαναλαμβάνω, η μισή ομάδα. Είναι η υπόλοιπη μισή, η οποία βέβαια η υπόλοιπη μισή, η οποία τώρα παίζει ένα διπλό στα 40 μέτρα με λίγες επαφές, έχει Κάνιας μέσα, έχει Μπίσεσβαρ, άρα έχει Σάχοφ. Υπάρχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Σε αυτό το είμαστε λίγο προσιλωμένοι. Να δούμε λίγο τον Κάνιας, λίγο τον Μπίσεσβαρ παραπάνω. Στο παιχνίδι το οποίο έχει φτιάξει ο Ίβιτς. Για να ξεκινήσει έτσι η ημέρα μετά το παράξενο σχέδιο φιλικό παιχνίδι το χθεσινό. Όντως, όπως το είπες, αυτό το παράξενο φιλικό. Δεν υπάρχει αυτό που μπήκε, δεν υπάρχει. Ναι. Σέντρα ο Τζαβέλας, κεφαλιά ο Κωνσταντινίδης στην περιοχή. Δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει. Η μπάλα πήγε στο σίδερο που στηρίζει το δίχτυ ανάμεσα στα δύο δοκάρια. Εκεί πήγε, στο γάμα, τον ορισμό της αράχνης. Μάλιστα. Φοβερό. Φοβερό. Ναι, έτσι με κεφαλιά το Κωνσταντινίδη, έτσι. Προφανώς. Προφανώς κατά λάθος. Να πηγαίνουν καλά τα παιδιά, να βάζουν τις γκολάρες στα φιλικά. Ναι, εντάξει, αυτά γίνονται. Θα γίνει την προπόνηση. Έχει κάποια γκολ τα οποία τα πιστεύεις. Ναι. Που βάλε και ο Προφέσορ Ντάλμα Κάμπος τη μικρή αιστεία. Ένα χθες που βάλε ο Τζαβέλας από το πουθενά από τα 40 μέτρα πάλι στη μικρή αιστεία και έκρινε ένα διπλό. Έχει τέτοιες ωραίες στιγμές. Ωραία, Δημήτρη. Βλέπουμε λοιπόν τον Κάνιας έτσι στην πρώτη του προπόνηση με μπάλα με την ομάδα. Αυτή η κλασική περίπτωση του Ισπανού που μιλάει πολύ και με το γρήγορο στυλ του Λούκας. Έτσι είναι το χαρακτηριστικό ισπανικό. Ναι. Βέβαια, τώρα νομίζω ότι, αν και βιαστικό αυτό, τώρα παίκτης ο οποίος μιλάει τόσο πολύ στην πρώτη προπόνηση, σαν να είναι εδώ δηλαδή να ζητάει μπάλα, να δίνει καλά οδηγίες κτλ, δείχνει μια προσωπικότητα. Δηλαδή δεν είναι ο μαζεμένος, σφιχτός παίκτης που πάει σε ένα νέο σύνολο και κρύβεται και... όπου έφεγε ένα τάκλινο ο Λέοβας από το... ο Τσίμηρο από τον Κωνσταντινίδη, ευτυχώς σηκώθηκε. Και ο Μπίσεσβαρ με το δικό του στυλ, ένας ποδοσφαιριστής με τεχνική ιδιαίτερη, δηλαδή αν μάθει τα τελειώματά του, πιστεύεις ότι βαριέται όταν τελειώνει φάσεις. Αλλά το έχει μελετημένο, είναι πολύ δύσκολο. Είναι το πλασέ το οποίο είναι σαν να είναι με το χάρακα, με το διαβήτη πάει μπάλα. Mm-hmm. Πολύ δύσκολο. Γιατί τον υποτιμάς να πάει να τελειώσει η φάση, αλλά τα κάνει πάρα με πολύ μεγάλη τεχνική και είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Φυσικά τον περιμένει ο ΠΑΟΚ, να δούμε πότε θα μπει και θα τον δούμε να αγωνίζεται. Μακάρι να γίνει αυτό το Σάββατο στο τελευταίο μάτς με τη Τιβέντε. Ναι. Εντάξει, τώρα το επόμενο φιλικό είναι το Σάββατο με την Βέντε. Δεν ξέρω κι εγώ αν, όπως λες και εσύ, αν θα έχει κάποια πρόσωπα που δεν έχουμε δει ως τώρα, τον Μπίσεσβαρ, ας πούμε. Πάντως, από το χθεσινό, Δημήτρη, τι μπορείς να κρατήσεις και τι να αφήσεις από ό,τι είδαμε χθες? Πάντα όλα τα κρατάς. Εντάξει. Mm-hmm. Είχε και πάλι καλές στιγμές, είχε κακές στιγμές, όπως συμβαίνει στα φιλικά. Είχε πολύ καλά πράγματα, είχε πράγματα τα οποία μπορεί και να προβληματίζουν και πρέπει να τα κρατήσεις. Ένα τρελό πρώτο ημίχρονο στο οποίο, εντάξει, δεν ξέρω για ποιο λόγο πήρε τέτοιο ρυθμό το παιχνίδι και γιατί παρασύρθηκαν του ΠΑΟΚ σε αυτό το ρυθμό και έμπειροι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Αυτό. Δεν είναι ότι είχε κάποια μάρα μέσα για άπειρους εκείνη την ώρα. Ναι, ναι, ναι.
Και ένα δεύτερο μήχρονο αρκετά ισορροπημένο που έληξε 0-0 με τον Πάγκο να είναι ελαφρώς καλύτερος. Άρα να μην ρισκάρει ιδιαίτερα, να προσέχει, να κάνει δύο-τρεις φάσεις, να κρατάει πίσω στην άμυνα. Κράτησε ο προπονητής ό,τι ήθελε να κρατήσει. Είδε και σχήματα και δίδυμα και παίχτες. Νομίζω ότι ήθελε να κάνει ένα τέτοιο παιχνίδι για να δείξει δίκαιος απέναντι σε όλους τους παίχτες του. Αυτοί που ήταν προχθές με την Μπριζ βασική στον πάγκο να ξεκινήσουν τώρα ως βασική στο... Γρηγόρη. Το ρεπορτάζ τρέχει που σκαταλαβαίνετε, εντάξει. Ναι, γιατί δεν βλέπει ο Γρηγόρης τι γίνεται και του δείχνω εγώ αυτό που γίνεται. Για να έχει μια... Μπορεί να έχει άλλο κάτι άλλο πασχόλιο. Είναι όταν, όταν ο προπονητής της ομάδας στο τέλος μιας άσκησης πιάνει ένα παίχτη και του μιλάει συνέχεια και τα λοιπά, έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν γίνεται συχνά. Δεν γίνεται συχνά. Και μιλάει στον Τζαβέλα τώρα. Γι' αυτό... όλα τα κρατάς. Όλα τα κρατάς και σου χρησιμεύουν για την πορεία. Όπως και το αποτέλεσμα χρησιμεύει. Όπως και αυτό που η ανατροπή. Αυτό που έπαθω πάω στο 3-1 όπου το γύρισαν οι αντίπαλοι παίζοντας και με παίχτη λιγότερο σε κάποια λεπτά, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να προσγειωθούν όλοι και να καταλάβουν ότι δεν ψήλωσε η ομάδα και δεν έχει αλλάξει επίπεδο η ομάδα και χρειάζεται η σοβαρότητα που είχε στα προηγούμενα μάτς και στις ημέρες λοιπά, χρειάζεται σοβαρότητα συνεχώς. Γιατί σε αυτό το διάστημα χθες ο Πάκος ήταν εντελώς ασόβαρος. Ναι, εντελώς. Ναι, ήταν εκείνο το τέταρτο. Ήταν... Καμία σχέση με ομάδα Ίβιτς. Καμία σχέση. Όντως. Καμία σχέση. Ήταν το blackout, ήταν ολικό. Καλώς έγινε. Καλώς έγινε. Εφόσον δεν επαναληφθεί βεβαίως. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα. Δημήτρη, δεν ξέρω εσένα πώς σου φάνηκε, αλλά βλέποντας τον Ίβιτς να μιλάει μετά το τέλος του αγώνα στο συνδρομητικό και διαβάζοντας λίγο τις δηλώσεις του στην πορεία, δεν ξέρω αν το ήθελε, αλλά ίσως και να το περίμενε λίγο κάπως να γίνει κάτι τέτοιο σε ένα φιλικό. Δηλαδή, να μην πάνε όλα καλά, να βγουν και στραβά πράγματα. Και κάτι τέτοιο, τέτοια εντύπωση μου έδωσε. Εντάξει, αυτό που έχω καταλάβει από τις τοποθετήσεις του Ίβιτς στις δημόσιες είναι ότι προσέχει κάθε του κουβέντα και είναι πάρα πολύ έμπειρος σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Πάρα πολύ προσεκτικός, λέει ακριβώς αυτά που πρέπει να πει. Ακριβώς. Για να μην εκθέσει πρόσωπα, για να μην ρίξει την ομάδα ούτε να την ανεβάσει. Δεν ξεπερνάει το δικό του μέτρο, το οποίο μέτρο ισχύει νομίζω σε κάθε του κίνηση. Mm-hmm. Έτσι έκανε και χθες. Ούτε να τους υποτιμήσει δημοσίως, να τους κριτικάρει αυστηρά, ούτε παραπροχθές με την πρίτα τους ανεβάσει, ακριβώς όσα πρέπει να πει, λέει στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Ναι. Έτσι είναι στον χώρο του αθλητισμού και των δηλώσεων πάρα πολύ έμπειρος, μάλλον τώρα είναι πολύ πιο έμπειρος. Γιατί ως ποδοσφαιριστής υπήρχαν στιγμές που ξέφευγε, ξεπερνούσε το μέτρο. Ναι. Ναι. Με κορυφαία βέβαια αυτή που δεν την ξεχάσουμε ποτέ, μετά από εκείνο το Ολυμπιακό ΣΠΑΟΚ, δεν την ξεχνάει και ο ίδιος βέβαια. Όσο έχει πει για τον Πόλωνη, έτσι και είναι την τελευταία του χρονιά. Ναι. Ναι. Αλλά πλέον είναι, μπορεί και να μας διαψεύσει την πορεία, μέχρι στιγμής, όσο τον γνωρίζουμε, ως προπονητής, είναι πάρα πολύ μετρημένος και πολύ καλός ως πολιτικός στις δηλώσεις του. Και νομίζω ότι τον ποδοσφαιριστή τον έχει αποβάλει από μέσα του. Έτσι μου δείχνει τουλάχιστον. Κάτι που δεν το κάνουν πολλοί νέοι προπονητές που μεταβάλλονται από τη μια στιγμή στην άλλη σε προπονητές από παίχτες. Ναι, ναι. Εντάξει. Για τον Ίβιτς είμαι αρκετά αισιόδοξος, θα κάνει πολύ μεγάλη καριέρα ως προπονητής. Ξεκίνησε καλά, δουλεύει ο ίδιος πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όλα περνούν από τα χέρια του, αυτό θέλω να τονίσω, τα πάντα. Μέσα στην ομάδα έχει ξεκάθαρες ιδέες, το λένε και οι παίκτες, αυτό που λέγαμε, ότι η δική του προσωπικότητα και σοβαρότητά του περνάει μέσα στην ομάδα και στο παιχνίδι της. Ο ΠΑΟΚ τον εμπιστεύεται πάρα πολύ βεβαίως και νομίζω ότι παρότι είναι
η πρώτη του χρονιά που ξεκινάει ως προπονητής σε μεγάλη ομάδα είναι άξιος εμπιστοσύνης. Έτσι νομίζω. Mm-hmm. Έτσι νομίζω. Ναι. Δημήτρη, χθες συζητούσαμε ότι και από τον Μίχελ βγαίνει ότι πλέον πρέπει να ασχοληθεί κυρίως με τις αποδεσμεύσεις, τέλος πάντων με ναι. τη μείωση του ρόστερ, και τελικά προσθέθηκε κι άλλος χθες με την έλευση του ΜΑΚ, που δεν ήταν αναμενόμενη νομίζω. Εντάξει, δεν είναι παίκτης του ρόστερ του ΠΑΟΚ, απλώς ήθελε ο ίδιος και συμφώνησε και με την ομάδα ότι είναι χρήσιμο να μπει και να επιστρέψει. Εντάξει, θα γινόταν τη Δευτέρα, έγινε τώρα. Σημαντικό για το ΜΑΚ και στα υπέρ του και κερδίζει πόντους κτλ. Για την ομάδα δεν είναι και πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Είναι ένας παίκτης που θα τον περίμεναν από την επόμενη εβδομάδα. Ο Μακ δεν ήταν εδώ σήμερα, ναι. έχει στο γυμναστήριο το δικό του πρόγραμμα. Σιγά σιγά θα μπει. Ναι. Και αν δεν προκύψει κάτι για τον Μακ όσον αφορά κάποια πρόταση και όλα αυτά, και επειδή μπαίνει και πιο νωρίς, νομίζω ότι μάλλον τον... λογικά θα προκύψει. Ναι. Λογικά θα προκύψει, όλοι αυτό περιμένουν. Νομίζω ότι κάποιες κρούσεις έχουν γίνει ήδη και από χώρες που δεν αναμένουν να γίνουν. Έχει, το όνομα του παίζει, τον έχουν δει, τον έχουν τσεκάρει, σίγουρα θα υπάρχει θέμα, διαπραγμάτευση και θα αποφασίσει ο ΠΑΟΚ αν με κάποιο ποσό θα τον παραχωρήσει. Ναι. Απλά αν μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή τα πρώτα μας του Champions League δεν έχει προχωρήσει κάτι, νομίζω ότι από τη στιγμή που μπαίνει και πιο νωρίς και δεν προχωρήσει κάτι άλλο με κάποια άλλη ομάδα, τότε θα είναι στη διάθεση του Ιβιτζές, δεν είναι? Ναι. Δηλαδή, άλλο να έμενε 18 να ξεκινούσε και άλλο μια εβδομάδα πιο πριν. Αν καταφέρει σε αυτό το διάστημα να φτάσει σε ένα καλό επίπεδο, προφανώς θα υπολογίζεται. Ναι. Για κάποια λεπτά, για ένα διάστημα, θα τον υπολογίζουν και αυτόν. Mm-hmm. Σε θέσεις βέβαια που ο ΠΑΟΚ έχει πολλές λύσεις μεσοπτητικά. Ναι. Τα λέγαμε και χθες, όπως και να το δει κανείς, ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς τροματοφύλακες, έχει πολλά και καλούς. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά πλάγια μπακ, έχει πάρα πολλά αμυντικά χαφ, με κάθε είδους έτσι χαρακτηριστικών. Πλέον έχει πάρα πολλούς μεσοπτητικούς. Έχει 3 σεντερφόρ, εντάξει. Στα στόπερ, δεν ξέρω, όπως και να το δει κανείς, δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εγγυημένες λύσεις. Δεν είναι το φιλικό χθες. Έτσι, ναι. Είναι κάθε μέρα. Mm-hmm. Όχι, είναι το βιογραφικό, είναι αυτά που ξέρουμε, είναι το κάθε μέρα που βλέπουμε, είναι τα παιχνίδια, είναι όλα μαζί που σου οδηγούν σε αυτά τα συμπεράσματα. Ναι. Λογικά θα το διαπιστώσουν και στην πορεία, δεν νομίζω ότι θα το διαπιστώσουν, και κάποια εγγυημένη λύση, εγγυημένη και όχι με ρίσκο ή με προοπτική, θα γίνει κάποια κίνηση για να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ στις θέσεις αυτές. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Το πρόγραμμα σήμερα έχει, Δημήτρη, και το απόγευμα προπόνηση, δεν είναι κανονικά? Ναι, βέβαια. Θα ακολουθεί η συνέντευξη παίχτη ή είναι ερωτηματικό? Ναι, ακόμα. Ναι, ναι. Ωραία. Θα έχουμε παίχτη. Νομίζω ότι θα μας μιλήσει ο Ευθύμης ο Κουλούρης. Ωραία. Σε κάποια, πόσα λεπτά να πω, 20-30 λεπτά. Εντάξει. Κάπου εκεί. Εντάξει. Κάπου εκεί. Και θα ξανασυνδεθούμε έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Για να ακούσουμε και τον παίκτη του ΠΑΟΚ και ό,τι άλλο υπάρχει, που σίγουρα έχουμε ξεχάσει πράγματα, νιώθω ότι δεν είπαμε σχεδόν τίποτα. Από το σήμερα, από το χθες, από όλες τις επαφές που γίνονται, πάλι μάνατζερ παιχτών αναμένονται εδώ. Εκεί θα σε πήγαινα. Εκεί θα σε πήγαινα. Όσο είναι ο Μίχελ εδώ, έρχονται κατά 2-2 και 3-3 έρχονται. Ναι. Μάνατζερ παιχτών. Πολλά και διάφορα, τα οποία θα τα πούμε και στην πορεία. Ωραία, εντάξει. Ωραία, Δημήτρη, οπότε θα πάμε τώρα στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε λίγο πιο μετά για να ακούσουμε και τον Ευθύμη Κουλούρη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη Μπατζόγλου από την Ολλανδία. Η δημοσιογραφική ενημέρωση από το Osterbeck είναι μια προσφορά του Collagen Extra, το οποίο συμβάλλει στην καλή υγεία του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών. 2-11-77-98-18 το τηλέφωνο παραγγελίας για πραγματικό κολαγόνο, το Collagen Extra. Πρώτη ώρα μαζί μας, Άκης Αχισλόγλου, φυσικά, είναι η ΟΤΕΚΟ. Με
μείωση με 10% έκπτωση στους ελέγχους Κταίο. 10, 20, 30 το τηλέφωνο, όλο το 24ωρο για να πάρετε και να κλείσετε ραντεβού, να περάσετε Κταίο το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι σας στην ΟΤΕΚΟ, δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Και μην ξεχνάτε ότι και η αναδομό ήταν εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας από μηχανικό και ειδικές προσφορές καθημερινά σχεδόν στο αναδομό.gr. Από εκεί και πέρα και να νοικιάσετε σπίτι και να αγοράσετε. Να το νοικιάσετε και πρώτα να το φτιάξετε όπως θέλετε και μετά να μπείτε μέσα να μείνετε. Το ίδιο και με την αγορά ενός σπιτιού, κυρίως στο κέντρο που εξειδικεύεται η αναδομό. 2-3-11-2-41-508 ή απευθείας εκεί πηγαίνετε στην Αγία Σοφίας 18 και ζητάτε να μιλήσετε με τα παιδιά της αναδομού. Το Κόσμο 24 μας έχει και αυτή την εβδομάδα ένα εκπληκτικό δώρο. Το αντρικό ρολόι Nixon από ανοξείδωτο ατσάλι σε ανδρακή χρώμα και με υπέροχο μπλε καντράν αξίας 250 ευρώ. FM κενό, ονοματεπώνυμο και ρολόι στο 54526. Κλήρωση θα γίνει Δευτέρα εδώ από εμάς για τον έναν νικητή ενός πραγματικά πολύ ωραίου και ακριβού δώρου. Ένα αντρικό ρολόι Nixon αξίας 250 ευρώ. Μια προσφορά από το Κόσμο 24 που πάντα είναι μαζί μας και μας στηρίζει. Πάμε στο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο αργότερα. Θα ακούσουμε και Ευθύμη Κουλούρη, όπως μας είπε πριν από λίγο ο Δημήτρης Μπατζόγλου. Έχουμε να πούμε κι άλλα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε και πάλι. Είπαμε και πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας με Ολλανδία ότι έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Διότι στάνταρ θα έχουμε παίχτη να μας μιλήσει, να μιλήσει στον αέρα του Λίμπερο από εκεί, κάποιον ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου. Οπότε είμαστε εν αναμονή κάποιας δεύτερης σύνδεσης. Εδώ με Νίκο Μοσκοβίτη σας κάνουμε παρέα σε αυτή τη δεύτερη ώρα. Αρκετοί έχετε φύγει, αλλά ακόμα ζωντανή είναι η ευρύτερη Μακεδονία, η Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου εκπέμπει ο Λίμπερο 107,4. Ακόμη εδώ είμαστε και μεταξύ δουλειάς και λοιπόν υποχρεώσεων. Έχουμε και το ραδιόφωνο ανοιχτό και προσπαθούμε να ενημερωθούμε για τα νέα των ομάδων μας. Τώρα συγκεκριμένα του ΠΑΟΚ εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για διάφορα θέματα εφόσον ανεβαίνουν και μάνατζερ στην Ολλανδία και μιλάνε με τον Λούμπος Μίχελ, εφόσον έχουμε κρεμότητες και είχαμε και χθες δύο εξελίξεις. Ο Εργκούς Κάτσε είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και προπονείται ατομικά. Ο Ρόμπερτ Μακ είναι στην Ολλανδία πλέον κανονικότατα καθώς διέκοψε την άδειά του. Έχουμε και την κλήρωση αύριο. Αυτό θα. Θα σχολιάσουμε περαιτέρω που... αύριο βέβαια. Εντάξει. Αλλά εντάξει, είναι όμως ένα ώρα. Θέμα που αφορά πολλά. Αφορά δηλαδή και τον προγραμματισμό μας, πώς θα κινηθούμε στο επόμενο διάστημα. Σωστά. Πού θα πάρουμε άδεια, πού θα δούμε το παιχνίδι, άμα θα είμαστε Θεσσαλονίκη, άμα θα είμαστε κάπου αλλού, στο παιχνίδι το εντός του ΠΑΟΚ, όπου κανονικά έτσι είναι με κόσμο το πρώτο παιχνίδι. Πολλοί κόσμος θα θέλει να το δει αυτό το παιχνίδι, να το συνδυάσει και με την αγορά ενός διαρκείας, γιατί είναι μέσα στους αγώνες που περιλαμβάνει το κάθε διαρκείας. Υπάρχει για πρώτη φορά αυτό το σκηνικό με την 4, μετά την απόφαση του Κοντονή. Έχει διάφορα πράγματα. Αυτό τι αφορά και το μάτσο το ευρωπαϊκό. Δεν το αφορά. Το κλείσιμο της 4. Εγώ νομίζω είναι όχι. Μόνο για τα ελληνικά δεν παιχνίδια. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Την άλλη φορά έβαλε πρόστιμο μόνος του. Άλλο, ναι, αλλά... ναι, δεν... δεν νομίζω να αφορά και το μάτς με την Dortmund. Αυτά είναι βήματα. Το ευρωπαϊκό. Είναι ένα θέμα όμως. Ναι. Καλά κάνεις και το θέτεις. Αύριο γιατί... το. Εντάξει, αυτό είναι πιο μετά, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι πιο μετά. Τουλάχιστον αύριο θα μάθουμε αντίπαλο. Το μεσημέρι που είναι η κλήρωση της στα γραφεία του ΣΕΦΑ. Να θα είναι και ο Ολυμπιακός αντίπαλο αύριο, έτσι. Γιατί και ο Ολυμπιακός πλέον είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ισχυρός, ο ΠΑΟΚ ανίσχυρος. Αλλά αύριο το μεσημέρι. Τέτοια ώρα. Λίγο, δύο. Τώρα, είναι, λίγο πιο μετά. Νομίζω ότι θα γνωρίζουμε ποιος εκ των Φενέρ, Σπάρτα Πράγας, Άγιαξ, Άντερλεχτ και Σαχτάρ θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον τρίτο προγραμματικό γύρο και εκτός από αυτό θα γνωρίζουμε και πώς θα γίνουν τα παιχνίδια. Και όχι ο προγραμματισμός, πότε θα παίξει ο ΠΑΟΚ στον τρίτο προγραμματικό γύρο ή το δεύτερο. Θα το ξέρουμε και αυτό αύριο. Είπαμε θα πάμε ξανά στην Ολλανδία. Αναφερθήκαμε και στο θέμα του ΜΑΚ με τον Δημήτρη, με τον Σλοβάκο να είναι από εχθές εκεί. Όπως μας μετέφερε και ο Δημήτρης Μπατζόγλου από την Ολλανδία, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα είναι αρκετά πιθανό να έρθει μια πρόταση στον ΠΑΟ για τον ΜΑΚ. Βέβαια το να έρθει μια πρόταση μέχρι να προχωρήσει η μεταγραφή του υπάρχει απόσταση, γιατί από τον ΠΑΟΚ δύσκολα θα μάθουμε τι ζητάει
έτσι, από την όποια ομάδα θα θέλει τον Μακ, αλλά νομίζω ότι όποια τον θέλει για να τον πάρει θα πρέπει να δώσει ένα αρκετά σημαντικό ποσό. Απλά με τον Μακ να είναι πάνω στην Ολλανδία από χθες, ενώ είχε άδεια μέχρι τις 18 του μήνα, αν μέχρι το πρώτο παιχνίδι ή τα δύο μάτς του Champions League δεν έχει υπάρξει κάτι οριστικό για τη μεταγραφή του, νομίζω ότι ο Ντέιβις τον έχει και αυτόν. Εντάξει, μιλάμε για ένα διάστημα 2 εβδομάδες για το πρώτο μάτς. Δεν είναι μεγάλο, είναι αλλά σημαίνει. Δεν είναι και μικρό για να φτάσει ο παίχτης να είναι σε ένα καλό επίπεδο για να μπορεί να βοηθήσει. Εντάξει, ως για τους επόμενους αγώνες μετά. Ναι. Στη φάση του play-off. Πάντα αυτό στην περίπτωση που δεν έρχεται κάποια πρόταση που να ικανοποιεί τον πάγο και τον παίχτη και δεν προχωράει αυτό το οποίο περιμένουν οι περισσότεροι μετά τη φετινή του σεζόν. Την περσινή του σεζόν, μάλλον. Που έφτασε σε σημείο να είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ ίσως και να κάνει την καλύτερη του επαγγελματική χρονιά. Απλά ο παίκτης είναι εκεί, είναι πλέον στην Ολλανδία και σε κάθε περίπτωση είναι μέλος της ομάδας, έτσι. Και ο ίδιος δείχνει ότι ναι μεν υπάρχει αυτό το κομμάτι που περιμένει την πρόταση που εντάξει, ακόμα και ο ίδιος νομίζω ότι όχι θέλει, αλλά το βλέπει θετικά να έρθει μια καλή πρόταση και να πάει να συνεχίσει κάπου αλλού την καριέρα του. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Τώρα είναι στον ΠΑΟΚ, λειτουργεί κανονικά σαν παίκτης στον ΠΑΟΚ και μάλιστα δείχνοντας και λίγο παραπάνω ότι θέλει να προπονηθεί, να είναι σε καλή κατάσταση είτε για τα πρώτα παιχνίδια του Champions League, είτε για να, άμα συνεχίσει κάπου αλλού, να πάει και να είναι. Εν τω μεταξύ, χθες το πρωί το συζητούσαμε στην εκπομπή που σου έλεγα εγώ ότι. Για μένα ο Μακ πρέπει να μείνει και να ανανεώσει. Και έλεγε ο Τσόρμπα ότι ναι, απλά εγώ πιστεύω ότι έχει κλείσει τον κύκλο του. Το θέμα είναι η ομάδα τι κίνητρα δίνει και πιστεύω ότι παίχτη με την ποιότητα του Μακ δύσκολα θα βρούμε στην αγορά στα ράφια που ψάχνουμε. Ξέρεις τι όμως, αυτό το οποίο συμφωνώ και εγώ με τον Δημήτρη, τον Τζαμπατζόγλου, είναι ότι να ξανακάνεις ζώνη όπως η περσινή. Δηλαδή, άμα δεν, όχι το εκμεταλλευτείς, θα μου πεις γιατί έχεις οικονομικό πρόβλημα. Όχι. Αλλά μετά την περσινή του σεζόν που και εγώ πιστεύω ότι έφτασε στο top, δηλαδή στο ταβάνι του, και σε μια τέτοια ηλικία, εντάξει, ο Μάκ είναι 25. Καλύτερη θα κάνει, πιστεύω, με την έννοια ότι και η ομάδα είναι πιο δεμένη και πιο κατάλληλη να τον βοηθήσει και έτοιμη να τον βοηθήσει. Σε περίπτωση που ο Μάκ δεν έχει κάποια πρόταση, ρε παιδί μου, που ικανοποιεί τον Πάο και τον ίδιο, δεν γίνεται κάτι και παραμείνει. Είναι και αυτό που το συζητούσαμε πάλι για χθες, είναι ότι έχει ένα παίχτη σε δύο θέσεις πλέον. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει ένα παίχτη που παίζει πλάγια μόνο. Είναι ένα παίχτη που παίζει και center for. Σε καταστάσεις ιδιαίτερες. Και από αυτή τη θέση έφτασε στο ταβάνι του πέρσι. Δηλαδή παίζοντας επιθετικός κυρίως και όχι τόσο πάνω στη γραμμή. Με τα διάφορα θέματα που είχε πάει πέρσι, είτε με τον Αθανασιάδη που έλειπε καιρό, είτε με το ότι. Στα πλάγια πολλές φορές δεν είχε πάρα πολλές επιλογές. Γενικά πάντως ο Μακ η περσινή σεζόν που την έκανε και ήταν η καλύτερη του σε επίπεδο επαγγελματικό ήταν παίζοντας κυρίως επιθετικό, center for, τέτοια πράγματα για τον Σλοβάκο. Πάντως η ουσία είναι ότι είναι πάνω στην Ολλανδία, να έχει κάνει ατομικό πρόγραμμα εννοείται τώρα στην αρχή και λειτουργεί. Κανονικά, σαν να είναι, όχι σαν να είναι, σαν να μην τρέχει τίποτα και το αν θα γίνει κάτι άλλο με το κομμάτι της μεταγραφής, το δούμε. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι αντίστοιχο και με τον Κάτσε, δηλαδή να ανέβει πιο νωρίς στην Ολλανδία, δεν το νομίζω κιόλας. Πάντως, όπως γράφουμε και στο ΠΑΟΚ 24, ο Ατζένισον αναμένεται να είναι σήμερα και αυτός στο Όστερμπεκ. Αυτό μας έλεγε και ο Δημήτρης ότι κάθε μέρα έχει δύο και τρεις ατζέντιδες των παιχτών που είναι εκεί, που είναι στην κάνει δουλειά το καφέ εκεί στο ξενοδοχείο. Βέβαια, έχει βέβαια. Τζίρο, κατανάλωση. Βέβαια. Γίνεται ραντεβού. Βέβαια. Για κουβέντα με τον Μίχελ και του Κάτσελ είναι μια. Του Κάτσελ, μάλιστα. Βέβαια, και του Κάτσελ είναι μια αντίστοιχη περίπτωση με του Μακ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα παίκτη που μετά το Euro και πριν το Euro, οι περισσότεροι περιμένουμε να έρθει κάποια πρόταση. Και από εκεί πέρα να δρομολογηθεί το θέμα του, χωρίς μέχρι τώρα κάτι να έχει προχωρήσει. Βέβαια, όταν διαβάζουμε πάρα πολλά,
και διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό και όλα αυτά. Εγώ πολλές φορές κρατώ μικρό καλάθι. Όταν υπάρχει ησυχία όπως τώρα, και για την περίπτωση του Κάτσε και για την περίπτωση του Μάκη, ίσως όταν γίνονται περισσότερες επαφές, κουβέντες σε επίπεδο ατζέντιδων με ομάδες. Και από τη στιγμή που ο ατζέντιος αναμένεται να είναι στην Ολλανδία και να κάνει μια κουβέντα με τον Μίχελ, ίσως να έχει όχι εξέλιξη, αλλά μια ενημέρωση από πλευράς του παίχτη στον ΠΑΟ για το τι γίνεται για το κομμάτι της μεταγραφής του. Τώρα, διαβάζω εδώ. Mm-hmm. Άνδρας έπεσε, λέει, πριν από λίγο από την αερογέφυρα των Μαλγάρων. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 12. Ένας άνδρας περίπου 40 χρονών έπεσε από την αερογέφυρα στα Μάλγαρα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αχέπα. Τι γίνεται. Δεν ξέρω. Αχ. Λοιπόν. Θα πάμε στην Ολλανδία. Ναι. Κοινώνησαν τα παιδιά μας. Είμαστε έτοιμοι εκεί για να ακούσουμε ζωντανά κάποιο ποδοσφαιριστή. Νίκο, για δες το λίγο το θέμα. Να δούμε εδώ και τι άλλο παίζει. Και η κεντρική ελληνική σκηνή έχει μια-δυο ειδησούλες πολύ σημαντικές. Για Βαγγέλη Μαρινάκη έχει. Για... Έτσι, λέει, παίζει μεγάλη μπάλα φοροαποφυγής. Ένα ρεπορτάζ γενικά του SDNA για κάποιες μεταγραφές ποδοσφαιριστών που έγιναν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πληρώσει η ομάδα του Ολυμπιακού τα αντίστοιχα χρήματα σε φόρους, έτσι. Λοιπόν, και είναι μια αποκάλυψη που κάνει το Press Project. Αξιόπιστο site γενικά. Αυτό έτσι από την Αθήνα. Κάτι μεταγραφικό αμάν να πέσουν τα τσιμέντα δεν έχει γίνει. Ούτε στον μπακ βέβαια έχει γίνει. Στο μπάσκετ έτσι εμφανίζονται διάφοροι. Και ο Ολυμπιακός παίρνει παίχτες και ο Παναθηναϊκός. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Ολλανδία ξανά. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με Σταύρο Κόλκα αρχικά. Η επικοινωνία μας φυσικά με την Ολλανδία είναι μια προσφορά από τις τέντες Γιώργος. Σταύρε, τι γίνεται? Πήρε τον καφέ. Σταύρε. Σταύρε. Λίγο πριν ρωτούσε ο Δημήτρης πόσα λεπτά σκοπεύουμε να σε βγάλουμε στον αέρα για να μην βγει αυτός λιγότερο, να ξέρεις. Έλα, παιδιά. Έλα, ρε. Ακούς? Μ' ακούτε? Ναι, εμείς ακούμε. Καλά, ακούγεται. Δεν έχει αρχίσει τα προβλήματα. Τι, ποιος μιλάει εκεί? Κάτσε λίγο να δούμε. Γιατί τι έχει το παιδί μας? Το παιδί, τι πράγμα, έχει να βγει. Κάνει και ρεπορτάζ. Α, η ιωσή. Έχει ένα συγκεκριμένο τραπέζι. Έχει ένα δίχας στο μέγιστο φορτίο. Ωραία. Το παιδί μας είναι καλά δηλαδή. Δεν έχει. Καλά. Μόλις ήρθε από το ιατρείο που χρησιμοποιεί εδώ πάω ο Γιάννης Ωράζης με Δημήτρη τον Πέλκα. Καλά, εντάξει. Ένα κρύωμα έχει. Είχε πολύ βήχα, πολύ έντονο βήχα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα η ουσία είναι ότι περιμένουμε τον Ευθύμη τον Κουλούδη να μιλήσει για τα ραδιόφωνα. Ωραία. Ο Ευθύμης που κάνει καλή προετοιμασία. Τον πρώτο σκόρο του πάω, έτσι. Ναι, κάνει πολύ καλή... το θέμα είναι ότι είναι πολύ σοβαρός, έχει έρθει αναγεννημένος από τον δανεισμό του και αυτή είναι η απόδειξη μαζί με τον Μπούκουρα, τον Γιαννούλη. Είναι οι παίκτες που δείχνουν σε μεγαλύτερο βαθμό το πόσο καλό κάνει ο δανεισμός σε μια επαγγελματική ομάδα, αλλά στοχευμένα. Δηλαδή όχι πάω κάπου και δεν παίζω. Ναι. Πάω κάπου που υπάρχουν οι στόχοι και παίζω. Ναι. Εντάξει. Και οι τρεις έχουν έρθει σε πολύ καλή κατάσταση. Σε πολύ καλύτερη από ό,τι τους αφήσαμε, είναι η αλήθεια. Και έχουν ανδρωθεί. Κανονικοί ποδοσφαιριστές. Άνδρες ποδοσφαιριστές, να το πω έτσι. Άνδρες, παιδί μου, που εντάξει, πλέον είναι έτοιμοι. Ναι. Ακριβώς αυτό, Νίκο. Νομίζω ότι του Κουλούρη φαίνεται πολύ περισσότερο σε σχέση με ό,τι ήταν πριν. Είναι και η θέση του, νομίζω, τέτοια. Γι' αυτό. Που... Και του Γιαννούλη φαίνεται. Mm-hmm. Και οι τρεις βασικά. Γιατί δεν τους ήξερα και από πριν. Ο Γιαννούλη, στον δρόμο του χάρη, πέρσι έγινε στο Ροσμπακ. Ναι. Σε επίπεδο Super League. Το παιδί ήταν extreme. Mm-hmm. Στον πιεδικό. Ουσιαστικά πέρσι βρήκε αγωνιστική ταυτότητα. Ναι. Και είναι γενικό αυτό. Δηλαδή, παιδιά τα οποία
σε ομάδες K20 ή σε γάμα εθνική, ξέρω εγώ, που έπαιζε στο Βατανιακό 17-18 χρονών, παίζουν μπροστά. Όσο ανεβαίνουν επίπεδο, είναι πολύ λογικό σε κάποιες φάσεις να αξιοποιηθούν αλλιώς τα στοιχεία που έχουν και να γυρίσουν πιο πίσω. Ναι. Και ο Κίτσιος στην K20 8-10 ήταν. Ναι, καλά. Του κυρίου στην αρχή ψάχναμε να βρούμε και τη θέση ήδη κιόλας. Ναι, ξύπνησε ένα πρωί ο Γουχού και είπε στο παιχνίδι με τα Γιάννενα, είδε ότι δεν τραβούσε το δεξιμπακ και τον έβαλε σε εκείνο το περιβόητο 1-2 που βγήκαμε με Champions League, ναι. Τον έβαλε δεξιμπακ και από τότε είναι δεξιμπακ. Ναι. Βρήκε την αγωνιστική του ταυτότητα, μπορούσε να μην τη βρει. Mm-hmm. Εντάξει, θα μπορούσε τέλος πάντων να είναι αλλιώς τα πράγματα στην καριέρα του. Εγώ νομίζω ότι και οι τρεις αυτοί παίκτες έχουν ανδρωθεί. Δηλαδή, δεν θα είναι παραδείγματος χάρη μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ όταν δεν θα παίζει ο Λέοβατς. Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν θα είναι μαύρη μέρα για τον ΠΑΟΚ όταν, ξέρω εγώ, ο Κλάους για χύψη λόγους θα είναι εκτός. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, έχουν δρόμο αυτά τα παιδιά ακόμη, είναι μικροί, 20 είναι. Ούτε 21 δεν είναι. Εντάξει, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι είναι πλέον... Όχι έτοιμοι ποδοσφαιριστές, αλλά είναι σίγουρα σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ετοιμότητας από ό,τι ήταν όταν έφυγαν για να πάνε για δανεισμό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Αυτό. Περιμένουμε λοιπόν να δεχθεί τον Κουλούρη. Αξιολογούμε το τι έγινε χθες, ο καθένας με τα δικά του κριτήρια. Εσύ... Η ουσία είναι ότι. Ναι. Εσύ έφαγες μια φρίκη σε εκείνο το εφιαλτικό δεκάλεπτο που φάγαμε 3 γκολ. Εντάξει, την έφαγα τη φρίκη, αλλά μετά όταν ηρέμησα, εντάξει. Συμβαίνει. Δηλαδή με την ίδια λογική είχαμε 30 λεπτά πολύ καλά και 15 πολύ κακά. Αυτό. Στο πρώτο μήχρονο που δεν ήταν ο βασικός κορμός, εντάξει. Έτσι, ναι. Αν το δούμε συνολικά. Ναι. Σίγουρα υπήρχαν κάποια τακτικά κενά, σίγουρα υπήρχε μια έλλειψη συνεχής γιατί αυτοί οι παίκτες δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ μαζί. Υπάρχουν θέματα. Το κανονικό παιχνίδι χθες έγινε στο δεύτερο μήχρονο που οι δύο ομάδες με βασικό σχήμα έπαιζαν. Mm-hmm. Και εκεί ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι που πάω και είχε τρεις καθαρές φάσεις και αυτοί οι δύο σου εκτός περιοχής. Εντάξει. Μιλάμε για μια ομάδα που είναι στο ίδιο επίπεδο με σένα. Εντάξει. Είναι στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας, πάνω κάτω στο ranking κοντά. Πιο μεγάλη φανέρα από τη δικιά σου, να τα λέμε όλα. Πρωταθλητριών έχουν πάρει. Έτσι είναι. Έστω και αν κόψαν τα δάχτυλα του νοτοφύλακα που τα έβγαλε στο πέναλτι. Του κατάλαβα. Ήταν λίγο μυστήριο του καθεστώς τότε στη Ρουμανία. Ναι, αλλά. Εντάξει, δεν είναι για... όπως δεν είναι να τρελαίνεσαι που κέρδισες την πρίση, ναι, που είναι σε ανώτερο επίπεδο από σένα με χαρακτηριστική άνεση. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, έτσι δεν είναι να τρελαίνεσαι και για άλλα είναι που μας προβληματίζουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη είναι αυτή η κουβέντα για τα στόπερ που έχει ανοίξει. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι μια κουβέντα που θα θέλαμε να φέρουμε έναν παίκτη πιο ακριβό. Που να έχει πιο... το πακέτο πιο ολοκληρωμένο. Είναι εύκολο να τον πάρεις αυτόν παίκτη. Ερωτηματικό. Δεν έρχεται στην Ελλάδα εύκολα. Θα τον πάρεις αυτόν τον παίχτη. Είναι άλλο ερωτηματικό. Το αν θα τον πάρεις ή όχι, φίλε, θα εξαρτηθεί από τι θα δούμε από εδώ και πέρα. Mm. Εγώ λέω θα τον πάρεις. Σε κάποια φάση. Εγώ λέω άσχετα με το αν δούμε αδυναμίες, πρέπει να τον πάρεις. Αλλά να τον πάρεις χωρίς να ξυλωθείς. Να τον πάρεις να εκεί, εκμεταλλευόμενος τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Που μπορεί να πέσουν αρκετοί στις απαιτήσεις τους. Από το ψηλό ράφι. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς για να μην μιλολατρούμε, το κομμάτι roster δεν θα αλλάξει μέχρι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από την εικόνα της ομάδας. Μπορεί ο Κρέσπο να προσθέτει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα βοηθάνε σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Εγώ το δέχομαι αυτό. Δηλαδή ξέρει και μπάλα, είναι και γρήγορος. Δεν είναι κάτι, δεν είναι τσαπάς. Επειδή συγκλίνεται με τον Ιωνίγο Λόπεθ. Δεν είναι τέτοιος παίκτης. Είναι πιο τεχνίτης και πιο γρήγορος. Και Σταύρα, νομίζω, βλέποντάς και τις προπονήσεις περισσότερο, παίζει και καλά κάθετα. Δηλαδή λίγο χθες από την μέχρι να φάνηκε ότι είναι καλός αυτό το πράγμα, ναι. Ναι. Στην ανάπτυξη είναι καλός. Δηλαδή θα χρειαστεί σε παιχνίδια. Δεν είναι κακός παίκτης. Δεν λες γιατί έδωσε 400.000 για τον πάρο. Υπάρχουν λόγοι που τον έδωσε 400.000 για τον πάρο. Το θέμα είναι ότι σε αυτήν τη φάση που πάω χρειαζόταν έναν παίκτη με πιο ολοκληρωμένο πακέτο, το οποίο δεν το έχει από ό,τι μας δείχνει. Ναι. Έχει κάποιες αδυναμίες, κυρίως τη δύναμη. Ναι. Επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας με τον Λαδί και τον Σταύρο Κόλκα. Σταύρο, είμαστε έτοιμοι. Τώρα βγαίνουν τις καθημερινές φωτογραφίες. Ο Τζομπατζόγλου έχει ντυθεί με τη στολή γκολφ.
Δηλαδή, να σου πω κάτι, βγάλω μια ολόσωμη. Έλα, δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα το... Φοράει κάτι σκαρπίνια, μόνο ο Ρότζερ Μουρ τα φορούσε το 70. Κάτσε λίγο να δούμε και εμείς μια φωτογραφία με τον ποδοσφαιριστή. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έλα. Ο φίλος 107 ρωτάει, παιδιά, ο Στάντσιου πόσο κοστολογείται περίπου. Έτσι πληροφοριακά ψήθηκε αυτά που είδε χθες από τον... Ναι, ο Στάντσιου είναι 23 χρονών. Ναι, και... διεθνής κιόλας. Αν πάρει τον Μπεκάλι παίκτη 23 χρονών, είναι σε λίγο σφιχτός. Δεν μπορεί να σου ζητήσει όλη τη χώρα για να τον πάρεις. Ναι. Ναι. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία των φωτογραφιών. Είμαστε και αρκετοί, έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες. Έχει 10-12 αποκριτές, τι να κάνει. Και ο Ρουμάνος είχε χθες 5-6, δεν είχε. Ο πρωταθλητής, έτσι, και κάθε χρόνο Champions League. Δεν είναι πρωταθλητής, βασικά δευτεραθλητής. Ναι, σωστά, πέρσι δευτεραθλητής, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι. Στα play-off της όσαν την παρτίδα, γιατί σε γεμάσει διαπορία είχαν πέρσι ακριβώς. Αλλά εντάξει, έχουν και αρκετούς τίτλους, είναι η αλήθεια. Δεν είναι δηλαδή... σαν και εμάς, πανηγυρίσαμε τελευταία φορά το 2003. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Εστάλλει η φωτογραφία. Εστάλλει η φωτογραφία, αλλά χωρίς καρπίνι από ό,τι βλέπω εδώ. Ωραία. Θα σας στείλω φωτογραφία του Σκαρπίνι του Μπατζόγλου. Οκ. Okay. Ξεκινήσω. Ωραία. Ξεκινάει. Έγινε. Θα τον ακούσετε σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια καλή αρχή νομίζω και από τους προπονείς νομίζω κάνουμε μια καλή προετοιμασία και είμαι χαρούμενος που νιώθω καλά από τις προπονείς πρώτα απ' όλα. Δηλαδή κάποιοι πατέρες που διαφοροποιείτε ή αισθάνεστε? Όχι, αισθάνομαι ότι είμαι δυνατός και είμαι έτοιμος. Είναι οργανισμός, μια ομάδα που δεν το περιμένω. Πλέον τι μπορείς να πεις για το τι άλλαξες στον τρόπο που σκέφτεσαι στο ποδόσφαιρο, στο πώς αισθάνεσαι εδώ στο γήπεδο, γιατί κατά τα ψέματα και εσύ και ο Πούγκος λίγα τον ισχυροπολιστή κατά συμπρόβλημα της εποχής, φαίνεται ότι πολύ διαφορετική. Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι πήρα σε μια ομάδα η οποία και αυτή έκανε πρωταθλητισμό, με βοήθησε πολύ. Είναι μια ομάδα με ιστορία κακά τα ψέματα, μεγάλη ιστορία. Με βοήθησε και όλο το team και αυτό που είπα ότι έκανε πρωταθλητισμό η ομάδα και με παίχτες καλούς στο roster. Νομίζω όπως είπα και πριν μερικές μέρες είμαστε πολύ πιο έτοιμοι από εμπειρίες σε πρώτη εθνική και με καλά μάτς από πόδια μας. Νομίζω ότι άλλαξαν πολλά στον εαυτό μου. Από την πρώτη στιγμή που έφυγα άλλαξαν πολλά. Είδα πολλά πράγματα διαφορετικά και το σημαντικότερο που το έψαχνα και πριν το προηγούμενο χρόνο από ό,τι έφυγα που δεν είχα το χρόνο συμμετοχής που θα ήθελα και το έψαχνα μόνος μου είναι να φύγω δανεικός για να πάρω τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια σε κάνουν όλο πιο δυνατό και νομίζω ότι και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός, πρώτα απ' όλα εκτός αγωνιστικού χώρου έφυγα από τα πάντα, κλείστηκα στον εαυτό μου, προσπάθησα να δουλέψω και εσωτερικά και στο γήπεδο. Νομίζω ότι άλλαξα πολλά και στον τρόπο παιχνιδιού μου και όπως βλέπω τα πράγματα και όπως αγωνίζομαι. Έτσι ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα για σένα και στο πρώτο διάστημα που ήσουν εκεί. Σίγουρα σε βοήθησε όλο το διαπιστώμα το οποίο έχεις αυτή αναμένως. Φέτος, ποιος είναι ο προσωπικός στόχος στον ΠΑΟΚ? Έχεις ας πούμε στο μυαλό σου συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών ή γκολ που θα έρθει την ομάδα και είναι η πρώτη που θέλει να παίξει την πρώτη ομάδα? Στόχος μου είναι να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ. Πάντα ήταν στόχος μου αυτός. Και νομίζω και το
είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή, όπως είπα και πριν. Στόχος μου ήταν να κάνω μια καλή προετοιμασία που θα με βοηθήσει να βρω τα πατήματά μου έτσι όπως τα θέλω. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται προσωπικά με μια καλή προετοιμασία. Και νομίζω στόχος μου δεν είναι γκολ και συμμετοχές. Απλά θέλω αυτό που σου είπα. Όσες συμμετοχές πάρω και όσες περισσότερες μπορώ να πάρω, να δείξω τον καλύτερο μου αυτό και αυτό που πιστεύω εγώ για μένα ότι μπορώ να δώσω. Νομίζω υπάρχει περισσότερη σιγουριά και περισσότερη οργάνωση από την πρώτη στιγμή, από πολύ νωρίς. Έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε με τον προπονητή μας. Έχουμε πολλά ακόμα να διορθώσουμε, πιστεύω. Νομίζω ότι και από το χθεσινό φιλικό και από τα προηγούμενα φιλικά, και ειδικότερα από το χθεσινό, το οποίο κάναμε νομίζω κάποια λάθη μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα συζητήσουμε και με το προπονητικό team. Νομίζω ότι θα τα διορθώσουμε. Για μένα ήταν θετικό που μπορούμε και βλέπουμε στα φιλικά τα λάθη μας. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μάτς και αυτό ζητάμε μεταξύ μας, να είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μάτς. Το πρώτο μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει καν το δεύτερο. Πώς σκέφτεσαι τώρα, όπως είπα, θέλω να αρχίσω να καθιερωθώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι σιγά σιγά από αυτή τη χρονιά είναι, έτσι το βλέπω εγώ, ότι είναι από τα πιο σημαντικά χρόνια της καριέρας μου. Θέλω να κάνω πράγματα στην ομάδα. Θέλω να καθιερωθώ πρώτα απ' όλα και από εκεί και πέρα να βλέπω κάθε χρόνο ξεχωριστά. Εγώ το ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι το feeling που έχεις για το κλουβ, δηλαδή τι καταλαβαίνεις, ποιο είναι αυτό που βλέπεις, που αισθάνεσαι ότι δημιουργείται. Προσωπικά έχω ένα πολύ καλό feeling, όπως το είπες, αλλά νομίζω είναι ακόμα πολύ νωρίς για συμπεράσματα, όπως και κάθε χρόνο. Νομίζω σιγά σιγά θα μπορέσουμε να κτίσουμε αυτό που θέλουμε και αυτό που θέλει ο ΠΑΟΚ γενικότερα. Αλλά νομίζω τα πράγματα είναι πολύ, πολύ οργανωμένα αυτό το χρόνο και σιγά σιγά βλέποντας πρώτα απ' όλα τα προκριματικά του Champions League θα μπούμε και σιγά σιγά στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα είμαστε αυτοί που πρέπει φέτος. Η προετοιμασία έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Μια εξέλιξη που μέσα από τα αποτελέσματα των δύο πρώτων φιλικών αγώνων δημιούργησε μια αισιοδοξία, κάποια χαμόγελα, κάποια επίθεση. Έχω φυσικό αγώνα. Πώς δες πράξε εδώ στο αποτέλεσμα και σου πόνε, δεν είναι το 4-3 ή τα αγώνες. Είναι ένα γεγονός που μέσα σε 8-9 λεπτά δεχτήκατε 3 τέρματα. Ναι, νομίζω και τα γκολ που δεχτήκαμε ήταν από λάθη δικά μας, δηλαδή δεν ήταν από οργανωμένες επιθέσεις του αντιπάλου. Κάναμε κάποια λάθη τακτικά, νομίζω, περισσότερο. Και αυτό που είπες και είπα και πριν, ότι νομίζω αυτό ήταν για καλό, να δούμε τα λάθη μας, γιατί κάποιες φορές όταν το αποτέλεσμα έρχεται και από τα φιλικά εύκολα και με πολύ καλές εμφανίσεις. Νομίζω κάποια τα αφήνεις, δεν τα δέχεσαι έτσι όπως πρέπει τα λάθη που κάνεις. Και νομίζω αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι τώρα τα φιλικά. Τα φιλικά είναι για να βγάλουμε τα συμπεράσματα που πρέπει. Και νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα επίσημα. Από το πρώτο μάτσο, όπως είπα, του προγραμματικού για το Champions League. Αν σου ερχόμουν να έχεις την πορεία του Αθανασιάδη, όπως είναι τώρα που θα έλεγες. Θα ήμουν πολύ, πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος. Νομίζω ότι έχει καταφέρει πολλά στον ΠΑΟΚ και κανείς δεν πρέπει να το αφισβητεί αυτό για το Στεφάν. Να μείνεις δηλαδή στον ΠΑΟΚ για πολλά χρόνια. Κοίταξε, η ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι φέρνει. Δεν μπορώ να πω ότι θα κάτσω εδώ ή θα μπορέσω να αντέξω ή δεν θα μπορέσω ή θα κάνω το βήμα παραπάνω. Εγώ βλέπω
τον κάθε χρόνο ξεχωριστά. Αυτό που με νοιάζει είναι να καθιερωθώ στον ΠΑΟΚ και νομίζω ότι είναι ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός κατά τη γνώμη μου. Όπως είπα και πριν, κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τον Στέφανο. Έχει κάνει πάρα πολλά, τα γκολ του είναι πάρα πολλά και η προσφορά του στην ομάδα ως αρχηγός πρώτα απ' όλα. Και νομίζω ότι θα ήμουν ευτυχισμένος άμα έκανα και εγώ αυτά τα επιτεύγματα. Έτσι όπως είναι το ρόστερ διαμορφωμένο, πιστεύεις ότι είστε γεμάτοι σε χαρακτηριστικά και πρέπει να προσπαθήσεις μέσα στην διαδικασία επίπεδο? Νομίζω ότι είναι πολύ ψηλό το επίπεδο. Βλέπω παίχτες και σε θέσεις γεμάτες, ας το έλεγα, μέσα σε εισαγωγικά, και σε κάθε προπόνηση παρατηρώ ότι ο καθένας δίνει το 100% και κανείς δεν είναι σίγουρος στην ομάδα και στη 18, στην 11, ας το έλεγα. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι. Okay, μπροστά σας έχετε μια πολύ μεγάλη προβλήση, τα παιχνίδια του Champions League. Πώς το βιώνεις εσύ αυτό από την πλευρά σου και πώς το βλέπει και η ομάδα? Δηλαδή, συζητάτε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, σας ενδιαφέρει, σας απασχολεί? Βλέπετε αν θέλετε ένα πιο βατό αντίπαλο για να είναι πιο εύκολο τρόπος να περάσει στην επόμενη φάση? Πώς το βλέπεις? Βέβαια συζητάμε τον αντίπαλο, κακά τα ψέματα. Θέλουμε και περιμένουμε να δούμε αύριο ποιος θα είναι ο αντίπαλος μας για να κάνουμε και τα σχέδιά μας αναλόγως με τον αντίπαλο που θα τύχουμε. Νομίζω όλες οι ομάδες είναι πολύ μεγάλες ομάδες για μένα. Δεν θα έλεγα κάποια προτίμηση προσωπικά. Νομίζω και σε αυτό το γύρο και δόξα τω Θεώ να περάσουμε και στον επόμενο, μακάρι βέβαια. Οι ομάδες είναι πολύ μεγάλες, δεν θα έλεγα ότι έχουμε κάποια προτίμηση, απλά περιμένουμε τον αντίπαλο για να κάνουμε τα σχέδιά μας αναλόγως με αυτόν. Θα κάνω και μια κλασική ερώτηση που γίνεται και στους προηγούμενους υπέρτες που έχουν κάποιες χαρά εγγραφή. Αλλά θα κάνω το πάντα λίγες και για σένα έχει λίγο μεγαλύτερη κάποια ιδιαιτερότητα καθώς το γνωρίζεις, σε γνωρίζει. Πώς βλέπεις τη συνεργασία? Νομίζω είναι σημαντικό όταν ένας άνθρωπος που είναι στην ομάδα σε ξέρει καλά, ξέρει τα χαρακτηριστικά σου και ξέρει ποιος είσαι. Νομίζω αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον καθένα, όχι μόνο για μένα. Όπως έχω δηλώσει και παλιά, ο σεβασμός μου στον κύριο Ίβιτς δεν θα πάψει να υπάρξει ό,τι και να γίνει. Από τα προηγούμενα χρόνια με έχει βοηθήσει πολύ και στο... πριν γίνω επαγγελματίας βασικά και στο να γίνω επαγγελματίας και αγωνιστικά και στα συμβόλαια, ας το πούμε έτσι. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και νομίζω δίκαια βρίσκεται εδώ που βρίσκεται και η δουλειά που κάνουμε μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή. Θα προσθέσω κάτι, βλέπεις τον διαφορετικό του Ντίβιτς ως προπονητής κάπου A20 με τον Ντίβιτς προπονητής στην πρώτη ομάδα? Νομίζω είναι ο ίδιος, γιατί από τότε και από την ΚΑΠΑ 20 μας περνούσε ένα πολύ επαγγελματικό επίπεδο στην ομάδα και στον κάθε παίχτη. Ξεχωριστά και ομαδικά. Χθες κάποιος διαθέσει και ο Μωσέλης ο Μανεδάς. Είπε ότι για να διεκδικήσει την ουσία στόχος ο ΠΑΟ θα πρέπει να έχει ένα βασικό τόπο και να αποκτήσει την οτροπία νικητή. Εσύ σαν ευθύνος που γνωρίζεις που έχεις πια μακριά πέρα στο ΠΑΟ, βλέποντας την ανώθεση, πού εντοπίζεις ότι ο ΠΑΟ δεν κατάφερε εκτός από τα πλέον να πρωταγωνιστήσει ουσιαστικά? Για την περσινή χρονιά δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Δεν ήμουν μες στην ομάδα για να ξέρω ακριβώς τα πράγματα. Ήμουν έξω και μιλούσα με κάποιους συμπαίχτες μου. Όταν δεν ζεις κάτι από μέσα δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, νομίζω. Τα ξέρουν καλύτερα τα παιδιά, όπως είπε και ο Στέλιος. Νομίζω ότι χρειάζεται υπομονή και πολλή δουλειά ο ΠΑΟΚ για να φτάσει στο επίπεδο που θέλει και που αξίζει να είναι. Νομίζω ότι αν κυριαρχήσουν αυτά τα δύο που είπα, κάποια στιγμή θα έρθει η σταθερότητα και θα έρθει αυτά που επιδιώκει η ομάδα. Εδώ ακούσαμε τον Ευθύμη Κουλούρη σε όσα είχε να αναφερθεί. Έχει άλλη μία ερώτηση. Βεβαίως. Για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στο
στο ότι να πας δανεικός και να έχεις μια συζήτηση με την ομάδα. Βέβαια υπάρχουν παιδιά όπως ο Κίτσιου που μπήκε κατευθείαν στην ομάδα και ήταν όλα τα χρόνια σταθερός και πολύ καλός και το βοήθησε όλο αυτό. Αλλά νομίζω ότι αν δεν έχεις το χρόνο που επιθυμείς, είναι πολύ καλό να πας ένα χρόνο, δύο χρόνια ή όσο χρειάζεται για να βρεις τα πατήματά σου, να βρεις τα μάτς, να βρεις τον εαυτό σου, να αλλάξεις λίγο την παράσταση. Γιατί από μικρή μπαίνουμε σε ένα κύκλο στον οποίο νομίζουμε ότι είμαστε καλά, είμαστε στον ΠΑΟΚ, είναι όλα καλά, αλλά πρέπει να ζεις και κάποια άλλα πράγματα για να καταλάβεις, για να καταλάβεις τι σου προσφέρει αυτή η ομάδα ο ΠΑΟΚ. Όπως είπα και πριν, είναι πολύ σημαντικό για να πέφτει να πάει δανεικός και να πάρει τα παιχνίδια που θέλει για να γυρίσει πιο έτοιμος. Νομίζω ότι κάθε προπόνηση, όσο προπόνηση και να κάνεις, σαν τα μάτς και μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν συγκρίνονται αυτά τα δύο. Ευχαριστώ. Νομίζω τώρα ολοκληρώθηκε. Έλα. Έλα, ωραία. Ολοκληρώθηκε τώρα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό ήταν ο Θήμης Κουλούρης. Ωραία. Αυτό που λέγαμε ότι είναι πιο έτοιμος φαίνεται και από τα λόγια του. Που λέγαμε και πριν. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ δομημένη σκέψη. Ναι. Ωραία. Εντάξει, Σταύρε. Παιδιά, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γεια, ακούσαμε. Βεβαίως. Το παιδί με τα παπούτσια του γκολφ. Κατάλαβε ότι μίλησες περισσότερο και θέλει να καλύψει το κενό. Αυτή την τελευταία του ατάκα του Κουλούρη. Ναι. Να την κρατήσουμε. Mm-hmm. Είναι όλο το νόημα. Ναι. Εκτιμούν το τι έχουν στον ΠΑΟΚ, αν το χάσουν και αν φύγουν. Αυτό είναι έτσι, γιατί είναι βασιλιάδες εδώ. Είναι βασιλιάδες. Και αυτό που αποκλούρισε ότι εμείς εδώ τα έχουμε όλα, να καταλάβουμε τι έχουμε όταν τα χάσουμε. Αυτός λίγο τα έχασε πέρσι και προφανώς δεν θέλει να το ξανασυμβεί. Δεν μειώνει την άλλη ομάδα έτσι. Όχι, ναι, εντάξει. Απλά όντως εδώ. Αυτά. Είναι κάποια πράγματα. Έγινε, Δημήτρη. Ωραία. Να είστε καλά. Κοίταξε, κουβέντα, χρονιά-χρονιά, γιατί ο Σαββίδης είναι 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Χρονιά-χρονιά προστίθεται και κάποια πράγματα σε αυτό που εγώ αποκαλώ εταιρεία, τα οποία τώρα που συμπληρώθηκαν 4 χρόνια, πραγματικά έχουν κάνει τον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει κατά πολύ και από ελληνικές ομάδες, από όλες τις ελληνικές ομάδες, μόνο ο Ολυμπιακός είναι που μπορεί να το κοντράρει αυτό, και από πάρα πολλές ευρωπαϊκές. Ντραπήκαμε κυριολεκτικά με την εικόνα που έχουν οι εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού. Ντραπήκαμε. Ποιος ο Παναθηναϊκός? Ο Παναθηναϊκός της Παιανίας, ο Παναθηναϊκός του Βαρδινογιάννη. Αποκυλιόμενοι, φιδωτή, στρογγυλή, περιστρεφόμενη, εξωτερική σιδερένια σκάλα κατεβαίνεις από τα δημοσιογραφικά θεωρία να πας στην αίθουσα τύπου στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι. Η ΑΕΚ δεν έχει γήπεδο. Καλά, για τις ομάδες της επαρχίας το αντιλαμβάνεις, το καταλαβαίνεις ότι επειδή είναι κυρίως δημοτικές εγκαταστάσεις έχουν πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ αυτό που έχει στον τρόπο λειτουργίας, αυτό που γίνεται πάνω στην Ολλανδία, που έχει το δικό του μάγειρα να τους μαγειρεύει, που έχει όλους τους γιατρούς και όλους τους φυσιοθεραπευτές και όλο το team το τεχνικό, που έχει αυτήν την άπλα να διαλέξει το καλύτερο ξενοδοχείο, στο καλύτερο μέρος για να κάνει αυτή την προετοιμασία. Ακόμη και ορχισμός ή αυτά τα καινούργια συστήματα, τα γυλαίκα, τα... πώς το λένε αυτά... Λεπτομέρειες που μπορεί σε εμάς να φαίνονται ασήμαντες, αλλά δεν είναι. Όχι ρε φίλε, δεν είναι. Ακριβώς ο σύγχρονος τρόπος λειτουργίας. Καλά μας κάνει και μας θυμίζει ο Χρήστος ότι σήμερα είναι Πέμπτη και πρέπει να βγάλουμε και τα παιδιά από την αναδομό να μας προτείνουν κάτι. Λοιπόν, αυτό επειδή σου λέω το είπε ο Κουλούρης, ναι. Το σε επισήμανε και ο Δημήτρης, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο αρκεί να μην, ξέρεις καλή, να το αξιολογήσουμε σωστά και να μην γίνει το ότι καλά αφού όλα τα έχουνε, τι άλλο θέλουνε. Εμείς λέμε τι κάνει ο ΠΑΟΚ έτσι ώστε οι παίχτες να δείξουν το καλύτερό τους αυτό. Μετά οι παίχτες, ας φροντίσουν για να είναι σε αυτήν εδώ την οικογένεια και να απολαμβάνουν όλων αυτών των ανέσεων να είναι αυτοί που πρέπει. Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε τα μηνύματα για τον διαγωνισμό, για τους διαγωνισμούς μάλλον του ΠΑΟΚ 24.
Για την Data Labs, την πλήρη ετήσια υποτροφή αξίας 1.900 ευρώ για το διπλώμα πληροφορικής ή το διπλώμα τουρισμού. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο δώρο το οποίο σας δίνει δυνατότητα να βρείτε και δουλειά μέσα από αυτό. FM κενό ονοματεπώνυμο και τουρισμός ή FM κενό ονοματεπώνυμο και πληροφορική στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την άλλη Δευτέρα στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα. Επίσης, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για το αντρικό ρολόι Nixon αξίας 250 ευρώ, μια προσφορά από το Κόσμο 24. FM κενό ρολόι και ονοματεπώνυμο στο 54526 και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας εννοείται μηνύματα για να μπείτε στην κλήρωση από το Apple Ρυθμός σε συνεργασία με το Libero, ένας καναπές κρεβάτι και 10 δωρεπιταγές των 100 ευρώ και ένας δωρεπιταγές των 100 ευρώ δώρο από, από το Apple Ρυθμός στο 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά έναντι Τιτάν. FM κενό έπιπλο ή καναπές ή οτιδήποτε για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα και αυτή. Χρήστο, τι θα κάνουμε αφού δεν έχουμε αναδομό? Θα το κάνουμε όλο το διάλειμμα μαζί. Θα πάμε κάνα πεντάλεπτο ακόμα και θα κλείσουμε λίγο πριν την ώρα μας για να ακούσουμε και τα διαφημιστικά που χρωστάμε από τη μία και μισή που το πήγαμε σε έρι. Τι να κάνουμε, έτσι όπως είναι καθημερινά το πρόγραμμα και βγαίνει κάπως άβολα και απροειδοποίητα ο ποδοσφαιριστής να μιλήσει. Εντάξει, προσαρμόζουμε και εμείς και τις διαφημίσεις για να προλάβουμε να ακούσουμε, να πάρουμε άρωμα δηλαδή Ολλανδίας, γιατί κακά τα ψέματα. Εκεί γίνονται τα σημαντικά, εκεί χτυπάει η καρδιά, είναι και τα παιδιά μας εκεί και καταγράφουν όλα όσα συμβαίνουν. Και αναφερθήκαμε ελάχιστα στην μεταγραφή του Βόλεϊ. Είναι καλός αυτός. Πολύ, βασικά, πολύ είναι σημαντικό βιογραφικό. Της Ευρώπης, έτσι. Πολύ σημαντικό βιογραφικό. Έχει πάρει, ας πούμε, Ευρωλίγκα στο Βόλεϊ. Έχει πάρει ευρωπαϊκό. Ευρωλίγκα, ναι. Ας το πούμε έτσι. Είναι παίχτης που ξεκίνησε από τον Ερυθρό Αστέρα στη Βοηβοντίνα. Έχει παίξει σε διάφορα από τα αθλήματα και στην Κορέα. Πέρασαν στην Τουρκία. Ο Βλάντο Πέτκοβιτς. Ο Βλάντο Πέτκοβιτς, ο 32χρονος πασαδόρος. Πρωταθλητής Ευρώπης το 2011 με την Εθνική Σερβίας. Τρία χάλκινα το 5, το 7 και το 13. Και χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Δύο ασημένια και ένα χάλκινο σε World League. Ευρωλίγκα, είπα εγώ, ναι. Euro, ήθελα να πω. Μιλάμε για παίχτη με πολύ πολύ σημαντικές εικόνες από την καριέρα του. Λοιπόν, καμία σχέση με τον Κάλβο, λέω εγώ. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τώρα προέκυψε αυτό που προέκυψε με τον Κάλβο, έτσι, το οποίο ήταν σημαντικό και έπρεπε να λυθεί το συμβόλαιο και να πάμε σε κάτι άλλο. Τουλάχιστον αυτό που κερδίζουμε είναι ότι πάμε στην εμπειρία εκεί όπου είπαμε ότι χάσαμε που δεν είχαμε πάρει ένα τέτοιο παίχτη και πήραμε τον νεαρό. Επειδή είναι η θέση τέτοια, κατάλαβες. Δηλαδή ίσως ένας ακραίος, ένας διαγώνιος. Να μην σε πειράζει το ότι είναι νέος, να θες και τον ενθουσιασμό του, τον νεαρό της ηλικίας του. Τώρα, στη θέση του Πασαδόρου πήγαμε σε έναν 33χρονο, παρακαλώ, που έχει παραστάσεις, που έχει εμπειρίες και που... Μεγάλη καριέρα. Δηλαδή η καριέρα του είναι σημαντική, δεν είναι παιξεγγέλασε. Δηλαδή έχει πετύχει πολλά πράγματα στη καριέρα του και διεθνής, έτσι, και με την εθνική ομάδα της. Αυτή εκεί στο Ιράν χώρουν λεφτά. Δεν ξέρω, φίλε. Αλλά για να ήταν. Για να ήταν δύο γεμάτες σεζόν Σέρβος και μία μισή στο Ιράν. Σχεδόν τρία χρόνια στο Ιράν, πρέπει να ρίχνουν λεφτά. Ναι. Πρέπει να ρίχνουν λεφτά. Και μετά στην Τουρκία καπάκι, που στην Τουρκία σίγουρα ρίχνουν λεφτά. Σε όλα τα αθλήματα, σε όλες τις δουλειές, σε ό,τι υπάρχει στην Τουρκία πέφτει το χρήμα φουλ. Αυτή η Μπελεντίγε Σπορ. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να έχει ποδοσφαιρικό τμήμα αυτή, αυτό δεν την ξέρουμε. Σαχίνμπεϊ Μπελεντίγε Σπορ. Ποια είναι, τέλος πάντων. Σαχίνμπεϊ. Προφανώς ήταν ο Σαχίν. Ναι, κάποιος μπέις, Σαχίν Μπέι. Μπορεί. Πάντως περιμένουμε να τελειώσει τυπικά και αυτό το κομμάτι για τον συγκεκριμένο το Σέρβο και να καλυφθεί το κενό που προέκυψε, γιατί εκεί ο ΠΑΟΚ κινήθηκε σχετικά γρήγορα για να το καλύψει το κενό με το τέλος καριέρας του Κουρνέτα. Έγινε ό,τι έγινε με τον Κάλβο και καλύπτεται άμεσα αυτό το κομμάτι. Τι μένει στον ΠΑΟΚ, τον έσαι ακραίος ακόμα. Τι έμεινε. Τι μένει, αλήθεια. Να πάρουμε. Δηλαδή τα ξέρω, έχει πάρει και τον Παπαδόπουλο από το Φίνικα Σύρου, που παίζει ακραίος και τόσο πολύ. Στο κέντρο γέμισε φουλ, πήγε τον Ανδρεάδη, κράτησε τον Καρά, πήρε και έναν ακόμα λίμπερο. Έναν ακόμα ακραίο πρέπει να θέλει. Πήρε τον Χριστόφορο, Το Χριστόφορο. Τον Ανδρεάδη. Α, γιατί Χριστόφορο δεν θέλει. Ο Χριστόφορος. Ναι. Ανδρεάδης λέγεται στο επίθετο. Α, ναι, ναι. Δεν ναι, του σωστά, λέει ο Ζαγόρας. Σωστά. Το Χριστόφορο Ανδρεάδη Σιγκελάκη. Ναι, σωστά. Σωστά. Συνεπίθετος, θα τον κολλήσω τώρα άμα θα έρθει αύριο. Ναι. Δώσε ρεπορτάζ. Ναι. Τι γίνεται με τον Ανδρεάδη στον ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, λοιπόν, εμείς θα ξαναπούμε αύριο στις 12, αύριο και με κλήρωση κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το... Κληρώνει ο Μαύρος. Τι δίνουμε. Και με κλήρωση η Champions League, φίλε. Αύριο μαθαίνουμε αντίπαλο. Που θα πέσει πάνω σε εμάς, εννοείται. Εννοείται καθόλου τη διάρκεια της ημέρας εσείς συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ενημέρωση από Ολλανδία, ό,τι και αν γίνεται, και μέσα από το ΠΑΟΚ 4, όπως γίνεται τις τελευταίες 10 μέρες. Και θα συνεχίσουμε για 4-5 μέρες ακόμα με το πρόγραμμα των Ολλανδία. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι στις 12.